Εμείς παραμένουμε στο ίδιο κλίμα με την κάμερα της εκπομπής που βρέθηκε λίγες ώρες πριν από την συγκέντρωση αυτή εκεί στα προπύλαια του Πανεπιστημίου και κατέγραψε το προφίλ των συγκεντρωμένων. Να μην έχουν ηλεκτρονικές ταυτότητες και ούτε είμαστε πρόθυμοι να το δεχτούμε. Ορθοδοξία ή θάνατος. Ακριβώς, ορθοδοξία ή θάνατος. Είναι δύο κοπέλες μόλις 20 χρονών και αποτελούν τη ζωντανή απόδειξη του φανατισμού που γεμίζει η θρησκεία τους πιστούς. Τη συναντήσαμε στη χθεσινή συγκέντρωση στα Προπύλαια και όχι σε κάποια χώρα που υπάρχει εμφύλιος πόλεμος λόγω θρησκευτικών διαφορών. Κάποιοι προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την ένταση. Φυσικά είναι ημέρα αρνάκια. Όταν η πίστη τους προσβάλλεται, γίνονται θηρία. Λοιπόν, καλό θα είναι να λυθεί το θέμα ήρεμα και ειρηνικά. Και κάποιοι άλλοι μας αποκάλυψαν τις ευλαβικές τους διαθέσεις. Η παρουσία μας σήμερα εδώ είναι ανατρεπτική. Θα πάμε στη Βουλή και αν μπορέσουμε θα τα σπάσουμε. Θα τα ισοπεδώσουμε όλα. Και δεν είμαστε ακραίοι. Τι χώρες στον κόσμο είμαστε! Ελλάς, Σερβία, Ρωσία, Ορθοδοξία! Η ατμόσφαιρα στα Προπύλαια χθες ήταν πραγματικά διαφορετική από αυτό των συνηθισμένων πλέον συγκεντρώσεων στο σημείο αυτό. Από νωρίς τα λεωφορεία από την επαρχία άδειασαν στην οδό σταδίου τους πιστούς που ξεκινούσαν από εκεί σε οργανωμένα μπλοκ να κατευθύνονται στον πυρήνα της συγκέντρωσης. Στο συγκεντρωμένο πλήθος μπορούσες να διακρίνεις ανθρώπους διαφορετικούς μεταξύ τους με κοινά όμως πιστεύω. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον αγώνα δεν απουσίασαν ούτε τα νιάτα, αλλά ούτε και τα μικρά παιδιά. Αγωνίσαμε για τον Χριστό και κατά του βακελώματος αυτού. Γιατί είναι κατά του Χριστού. Πού μπορεί. Παραθρησκευτικές οργανώσεις. Είναι κάποιοι άνθρωποι που μοιάζονται για μας και για την ψυχή μας. Δεν θέλουμε αυτή την ταυτότητα. Και ότι δεν πρέπει να την πάρουμε. Να αγωνιστούμε για να μην πάρουμε αυτή την ταυτότητα. Για να πούμε όπως αντίχριστος. Η οργή των πιστών κατά των νέων ταυτοτήτων βασιζόταν σε διάφορα επιχειρήματα. Ο Σατανάς, ο Αντίχριστος, οι Μασόνοι, σχεδόν όλοι σύμφωνα με τους πιστούς, συνωμοτούν μέσω των νέων ταυτοτήτων εναντίον της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας. Με τη χθεσινή τους παρουσία όμως, όπως μας είπαν οι πιστοί, έδειξαν τη στεναρή αντίσταση που θα συναντήσουν όσοι επιβουλεύονται τη θρησκεία μας. Είμαστε χριστιανοί και γι' αυτό είμαστε εδώ, δώσαμε το παρόν. Ιερός πολεμός. Ασφαλώς. Δεν θέλουμε ταυτότητες. Γιατί αν πάρουμε ταυτότητες θα ξεβαφτιστούμε. Θα χάσουμε την πίστη μας και την ψυχή μας. Τι θέλουν τώρα εδώ πέρα, να μας πάρουν ταυτότητα που έχω 73 χρονών. Τι πράγματα είναι αυτά, τι ριζιλίκα είναι αυτή η πατρίδα. Δεν θα πάρουμε το 666, γιατί είναι οι Μασόνοι, οι Εβραίοι, οι Αντίχριστοι, όλοι αυτοί είναι με το 666. Εμείς δεν πάμε με αυτό. Και βέβαια, επειδή κάθε αγώνας χρειάζεται και θυσίες, οι συγκεντρωμένοι μας εξέφρασαν την ετοιμότητά τους. Την ταυτότητα αυτή δεν την παίρνουμε τίποτα. Ό,τι και να κάνουμε. Γεννήθηκα Ορθόδοξος και δεν πεθάνω Ορθόδοξος. Μας φέρουν εδώ για να μας αντικαταστήσουνε. Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες δεν παίρνουμε. Θα περάσουνε πάνω από τα αυτόματά μας. Δεν μας τρεμάζουν οι φυλακές. Ούτε και η εξορία. Τώρα να μας ταχύσουμε για την Ορθοδοξία. Παραμένουμε με μία ακόμη συζήτηση για την κρίση αυτή που έχει ξεσπάσει. Είναι κοντά μου και να ξεκινήσω εδώ από τα δεξιά μου ο κύριος Εμίλιος Μεταξόπουλος, καθηγητής του Παντιού Πανεπιστημίου και καλή σας ημέρα. Ο αρχιμανδρίτης Νεκτάρης Μουλατιώτης, καλημέρα και καλή σας ημέρα. Ο συνάδελφός μου. Και μία φορά όχι τηλεφωνικά αλλά από κοντά. Τα έχουμε ξαναπεί από κοντά. Ναι, παλιότερα. Ο συνάδελφός μου, ο κ. Γρηγόρης Βαλιανάτος, εκπρόσωπος και της οργάνωσης Παρατηρητήριο Ελσίνκη, καλημέρα και σε εσάς. Αλλά επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε από τον κύριο Ζάχο Χατζηφωτίου, τον αντιδήμαρχο της Αθήνας, ο οποίος μάλιστα πρέπει να φύγει σε λίγα λεπτά. Καλημέρα, κύριε Χατζηφωτίου. Καλημέρα, κύριε Αθανασιάδη. Τι γίνεστε. Εδώ προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται και τι θα γίνει κυρίως στις επόμενες ημέρες, κύριε Χατζηφωτίου. Παρακολούθησα και την προηγούμενη συζήτηση που είχατε με το άλλο το πάνελ. Ναι. Και ομολογώ, αυτή η ευαισθησία εμένα με ξαφνιάζει. Εμείς έχουμε περάσει κατοχές, δικτατορίες, ένα σωρό πράγματα. Τώρα αυτό μας μάρανε, η ταυτότητα. Πάντως για το θέμα της αναγραφής του... Δεν το θεωρείτε σημαντικό? Πολύ φασαρία, πολύ ευαισθησία, λόγος να γίνεται με όλου τόσες ώρες που μιλάγατε, χωρίς να βγει ένα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και ήτανε, σας είπα, μετά από τόσα που έχει περάσει η Ελλάδα, μια λεπτομέρεια είναι αυτή, η οποία δεν ξέρω πώς την έχουν πάρει. Ναι. Τώρα,
Δεν ξέρω. Θέλω να σας πω το εξής. Ότι οι άνθρωποι, πάρτε μένα, είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ο οποίος και διασκέδασε. Κανονικά έπρεπε να είμαι άθεος. Εν τούτης είμαι βαθύτατα χριστιανικός άνθρωπος. Γιατί και έπρεπε να είστε κανονικά άθεος, μισό λεπτό. Κύριε Χατζηβωτή, επειδή διασκεδάζετε και επειδή ζείτε έντονα τη ζωή σας, έπρεπε να είστε άθεος για αυτό. Έτσι οι περισσότεροι το νομίζουν γενικά, αν βγείτε και ρωτήσετε. Ενώ θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα, ότι όλοι οι Έλληνες, όπως και αν τους βλέπετε εξωτερικά, μέσα τους πιστεύουν στο χριστιανισμό, στην Ορθοδοξία και σε όλα. Και εγώ είμαι αντίθετος ότι πρέπει να μην αναγράψουμε το θρήσκευμα. Όχι. Να βγουν, λέει, στο δρόμο. Να βγουν στο δρόμο. Προνόμιο του ΚΚ είναι να βγαίνει στους δρόμους. Ας έβγαινε και η δεξιά. Για τη χθεσινή συγκέντρωση, λέτε. Δεν τα κάνουμε, εμείς δεν κάνουμε και τώρα κάθονται απόξω και κοιτάνε. Λοιπόν, για τη χθεσινή συγκέντρωση, λέτε. Ναι, να βγει όλος ο κόσμος στους δρόμους. Να μπει μπροστά ο Αρχιεπίσκοπος και άμα κατεβάσει ο Χριστόδουλος 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους στο δρόμο, να δούμε τι θα πει η κυβέρνηση. Αυτό είναι η άποψη του κ. Χατζηφωτίου. Λέω, μήπως συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία να κατεβεί μια πρόσκληση. Δεν ξέρω τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν μιλώ για κόμματα, δεν μιλώ για Νέα Δημοκρατία ή τίποτα. Φοβούμαι ότι θα κατέβουν όλοι αυτοί στο δρόμο. Μετά θα χωρούν στο privilege. Αν πηγαίνει ο κύριος στο privilege, ας πηγαίνει. Εγώ δεν πηγαίνω στην ηλικία μου. Και αν κρίνει τη ζωή του και τις κουβέντες του με το privilege, λυπάμαι που βρίσκομαι στον ίδιο χώρο αυτή τη στιγμή και κακώς με καλέσατε. Όχι, όχι, κύριε Χατζηφωτίου. Λοιπόν, ας πάει στο privilege ο κύριος και ας μην βγαίνει στην τηλεόραση. Πάντως, δεν αδικείτε και αυτούς. Μάλλον να το ρωτήσω διαφορετικά. Μη φαντάζεστε, κύριε Χατζηφωτίου, ότι και όλοι όσοι. Γιατί είναι αρκετοί και αυτοί οι οποίοι λένε ότι καλά κάνει η κυβέρνηση και προχωρά σε αυτήν την απόφαση της μη αναγραφής. Σε μια δημοσκόπηση καταγράφει η άποψη ότι είναι σωστή η απόφαση του κ. Σημίτη. Συγκέντρωνε νομίζω το 46%, είναι μια δημοσκόπηση της ελευθεροτυπίας που έγινε για λογαριασμό της ελευθεροτυπίας. Το 46% πιστεύει ότι καλώς προχώρησε ο Πρωθυπουργός σε μια τέτοια απόφαση. Δεν σημαίνει προφανώς ότι είναι άθεοι οι άλλων θρησκευμάτων αυτοί οι οποίοι απάντησαν έτσι. Σας πληροφορώ ότι εάν πάρετε αυτές τις δημοσκοπήσεις και τα γκάλοπ, εσείς κύριε Αθανασιάδη θα είσαστε πρωθυπουργός και εγώ υπουργός. Δεν αντιποκρίνονται στην αλήθεια αυτά τα πράγματα. Θέλει ο κύριος Σημίτης να είναι δίκαιος και αισθάνεται ότι είναι ισχυρός. Ναι. Λοιπόν, δημοψήφισμα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Mm-hmm. Πολύ απλό και πολύ δίκαιο και πολύ έντιμο. Μάλιστα. Είναι και η επίσημη άποψη της Εκκλησίας. Δεν το έχω. Κάποια αντίρρηση θέλει να εκφράσει σε αυτά που είπε ο κύριος Βαλιανάτος. Όχι, όχι, δεν θέλω να. Δεν είναι προσωπικό το θέμα του κύριου. Φαντάζομαι να έχουμε τη δυνατότητα στη διάρκεια της συζήτησης να πούμε θέσεις. Δεν έχω αντίρρηση, απλώς. Όχι, εγώ δεν μπορώ να μείνω για να έχω συζήτηση. Αν θέλει κάτι αυτό, να με ρωτήσει ο κύριος, θα γι' αυτό με ρωτήσει, το λέω. Η έννοια μου είναι επειδή έχει. Δεν είχα ποτέ τίποτα να ρωτήσω τον κύριο Χατζηφωτίου. Μου έχει λύσει όλες τις απορίες. Είναι εύκολο το ίδιο. Δεν θέλετε να πείτε τίποτα παραπάνω. Μείνετε όμως λίγο ακόμη στη συζήτηση, κύριε Χατζηφωτίου. Ξέρω ότι πρέπει να φύγετε σε 4-5 λεπτάκια. Θα σας αποδεσμεύσουμε σε λίγο. Να μείνω να ακούσω τι. Λοιπόν, να ακούσω. Καταρχήν, να πούμε αυτό που με το οποίο ξεκινήσαμε και με τον κύριο Χατζηφωτίου. Έχει δικαίωμα ο κάθε Έλληνας να διαμαρτύρεται όταν νιώθει ότι θίγονται τα δικαιώματά του. Και αυτό έκαναν και οι συγκεντρωμένοι, οι οποίοι ήταν ομολογουμένως αρκετοί χθες, κύριε Βαλιανάτε. Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Θα ήμουν ο τελευταίος που θα αρνιόμουν από έναν άνθρωπο να διακηρύξει τα πιστεύω του και διάφορα κομμάτια του εαυτού του. Δεν θα ήταν και συνεπές με την ιστορία. Δηλαδή, ιστορία του κ. Χατζηφωτίου να κατέβει ο Αρχιεπίσκοπος με ένα εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους. Εάν είναι λύση το να κατέβει ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος το έχει αρνηθεί και ο ίδιος. Δηλαδή, δεν ξέρω, ήταν λίγο προθύστερο σαν πρόταση. Αλλά αν θέλετε. Έχει ξανακατέβει όμως για την εκκλησιαστική περιουσία. Δεν θα είναι πρωτοφανές εάν κατέβει. Κοιτάξτε, θα ήθελα να μην σταθούμε στη μεθόδευση του θέματος. Όταν θέλω πριν αναλάβει. Ναι, και πιστεύω αφού ήταν μέσα στην Επιτροπή, σίγουρα εισηγήθηκε τότε με την εκκλησιαστική περιουσία και ενέκρινε το ότι κατέβηκε όλη η ιεραρχία και όλοι οι ιερείς κατεβήκαν στους δρόμους. Βλέπω ότι ο σκέψης στους κόλπους της Εκκλησίας να οργανωθεί. Και νομίζω ότι ο ίδιος ο λαός, από ό,τι κατάλαβα, εχθές στην ομιλία του που άκουσα,
τον πιέζει. Δεν για τον υπενιγμό όμω του κύριου. Ναι, θα, όχι, δεν είναι. Απλώ θα πιέζουν. Ότι με πιέζουν ακριβώ για δυναμικέ λύσει. Ναι. Και δεν νομίζω ότι θα αποφευχθούν εάν δεν οπισθοχωρήσει και θα ζητάει, να η πούμε κυβέρνηση για τα αίτια και όχι για τα αποτελέσματα. Ότι δεν θα αποφύγουμε ένα. Να ξεκινήσουμε από τα αποτελέσματα όμω, γιατί αυτά είναι που κουβεντιάζουμε και θα φτάσουμε. Ναι. Θα γυρίσουμε και πίσω στα αίτια. Γιατί λείπατε κιόλα εσεί ένα ταξίδι, έχουν μεσολαβήσει και αρκετά γεγονότα. Μου κάνει εντύπωση. Ο ανέρδοτο παραμένει. Πολύ λίγα. Δηλαδή δεν άλλαξε τίποτα. Φαντάζομαι ότι θα έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Αλλά δεν έχει. Θέλω να μιλάει εκεί που το αφήσαμε. Ναι, να μην διακόψουμε όμω τον. Όπα καλό, δεν είναι θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής, ότι ο λαός πράγματι ξεσκεί πιέσει, αφού να σκεφτείτε ότι εμάς το τηλέφωνο, έχω τρία τηλέφωνα στο μοναστήρι, ναι, τρεις γραμμές, χτυπάνε κάθε πέντε μέρες, χτυπάει το ένα. Ναι. Από τη στιγμή που τέθηκε τέτοιο ζήτημα, τα τηλέφωνα έχω βάλει τρεις πατέρες και κάθονται πάνω από το τηλέφωνο και σηκώνουν. Τι θα κάνουμε, θα τις πάρουμε, δεν τις πάρουμε, κατεβείτε στους δρόμους, μιλήστε, μην εγκαταλείπετε το λαό, μην μας αφήνετε μόνους, εμείς δεν θα πάρουμε, μιλήστε, μην μας πουλήσετε, μην μας προδώσετε και τα 126 δις, μην κάνετε εκείνο, προχωρήστε. Λοιπόν, αν αυτό γίνεται στο μοναστήρι μας που ευρίσκεται στην άλλη άκρη της γης, πολύ περισσότερο μπορώ να καταλάβω το τι δέχεται αυτή τη στιγμή η Ιεράρχη Επισκοπή. Λοιπόν, θέλω, αν επιτρέπετε λιγάκι να συνεχίσω. Όχι, επιτρέψτε μου να πούμε το εξής. Βλέπετε, κύριε Βαλιανάτο, ότι υπάρχει ισχυρή αντίδραση στους κόρπους Εκκλησίας και των πιστών. Υπήρξε λάθος χειρισμός, και όλοι μας έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε την κυβέρνηση, στον τρόπο που χειρίστηκε αυτή την ιστορία. Εγώ νομίζω ότι υπήρξαν λάθη και από τις δύο πλευρές. Και να σας πω τι εννοώ. Θεωρώ ότι έχει γίνει καταρχήν μια τεράστια παρανόηση. Ποιος ήρξε το χειρόν αδίκον όμως. Η κατάσταση η οποία προέκυψε από την ψήφιση ενός νόμου, ο οποίος δεν εφαρμόζεται, και έδωσε την εντύπωση στην Εκκλησία ότι δεν θα εφαρμοζόταν. Ναι, ναι. Ξεκινούμε λίγο μεταγενέστερα. Ξεκινούμε το σημείο εκείνο όπου φαίνεται το πράγμα να ηρεμεί με την παρέμβαση, με τη συνομιλία του κ. Ευθυμίου με τον Αρχιεπίσκοπο, και ξαφνικά λίγες μέρες μετά λαμβάνεται αυτή η απόφαση. Εκεί λοιπόν υπήρξε λάθος χειρισμός. Και γιατί δεν αφουγκράστηκε, δεν συνομίλησε με την Εκκλησία υπήρξε... να αποφεύγονταν όλα αυτά. Εγώ θα χαρακτηρίζω το χειρισμό γενναίο, όχι λάθος. Ορίστε. Ήταν γενναίος χειρισμός, όχι λάθος χειρισμός. Επιτρέψτε μου την κρίση. Ήταν γενναίος. Αλλά να έρθω στο θέμα της παρανόησης που νομίζω. Το πρωθυπουργού εννοείται. Το πρωθυπουργού, ναι. Ναι. Λοιπόν, η παρανόηση είναι η εξής. Η ταυτότητα σαν σύστημα αξιών είναι άλλο πράγμα από το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας. Η ταυτότητα σε σύστημα αξιών. Αυτό που λέμε η ταυτότητά μας, λοιπόν. Το σύστημα αξιών. Πιστεύω σε μια κοινωνία, στον άνθρωπο, στην δικαιοσύνη, στην αγάπη, στην ορθοδοξία, στην Ελλάδα, σε αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι ένα σύστημα αξιών. Είναι η ταυτότητα του κάθε ανθρώπου. Το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας έχει μια ιστορία, πολύ σύντομη. Έγινε για λόγους φακελώματος μετά τον πόλεμο. 50 χρόνων. Και νομίζω ότι εδώ αρχίζει μια ιστορία η οποία θα έπρεπε να συμπεριλάβει και άλλα πράγματα. Ξέρετε, σε αυτές τις πολλές μέρες, εγώ δεν ήμουν πολλές μέρες, αλλά αυτές τις μέρες που άκουσα, νομίζω ότι λείπουν μερικά στοιχεία από αυτό το διάλογο. Λείπει καταρχήν η άποψη των νέων ανθρώπων, και λείπει και η άποψη των μειοψηφιών. Νομίζω ότι αυτά τα δύο στοιχεία θα ήθελα να συνεισφέρω, γιατί αυτό το νόημα έχει, προσωπώ μια οργάνωση που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι τα νέα. Θέλω να πάρουμε μια γεύση από όλους και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε. Τι λέτε, είναι η πρώτη φορά νομίζω που δεν ξέρω αν εμφανίστηκατε κάπου αλλού. Δεν άκουσα εγώ προσωπικά τις δικές σας απόψεις, κύριε Ενταξόπουλο, και θα ήθελα να τις ακούσω. Τις σκέψεις σας για όλα όσα συμβαίνουν. Δεν έχω εκφράσει καμία άποψη μέχρι τώρα για τις ταυτότητες, τόσο γιατί διαμορφώθηκε, όσο και γιατί δεν το θεώρησα απολύτως σκόπιμο. Με την έννοια ότι το θέμα των ταυτοτήτων ως θέμα ταυτοτήτων είναι ίσονος σημασίας. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι οι διαστάσεις που προσλαμβάνει και η πολιτική πολεμική που εξαπολύεται με αφορμή το θέμα των ταυτοτήτων. Εντοπίζεται αλλού το πρόβλημα. Και θέλω, λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή εγώ αισθάνομαι κάπως αμήχανος και εγκλωβισμένος σε ένα δίπολο, ένα δίλημα, αν θέλετε, το οποίο δεν με πείθει και δεν μου φαίνεται ότι είναι και πρόσφορο για την ανάπτυξη ενός πραγματικού διαλόγου. Ακούγοντας χθες τον Χριστόδουλο να μιλάει για την παγκοσμιοποίηση και να αναλύει την παγκοσμιοποίηση, είχα κάποια στιγμή την εντύπωση ότι ακούω τον Νόαμ Τσόμσκι. Ότι ακούω δηλαδή έναν λαϊκό, του θρησκευτικού δηλαδή, στοχαστή. Ο οποίος κάνει πολιτική ανάλυση. Ο οποίος κάνει πολιτική ανάλυση και κάνει κριτική στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, και πρέπει να σας πω ότι συμμεριζόμουν αρκετά από αυτά που λέει, διότι σήμερα στους δεν νομιμοποιείται, λέτε. Όχι, όχι καθόλου. Νομιμοποιείται ό,τι θέλει ας κάνει.
στους κόλπους αυτού που ονομάζουμε εξυγχρονιστικό μπλοκ έχει αναπτυχθεί μια θεολογία της παγκοσμιοποίησης, η οποία μου θυμίζει τις θεοκρατικές και σκοταδιστικές αντιλήψεις που εκφράζονται από τις παραθρησκευτικές οργανώσεις. Και έχουμε αυτά τα δύο άκρα, τα οποία μάχονται ένα μεταξύ τους, αφήνοντας την πραγματική προβληματική γύρω από το τι γίνεται απ' έξω. Λοιπόν, η θεολογία της παγκοσμιοποίησης και η θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, έτσι όπως την ερμηνεύουν μάλιστα τα ακραία και μυσαλόδοξα στοιχεία της, αυτοί που περιφέρονται χθες στους δρόμους, κραυγάζοντας διάφορα συνθήματα, κάθε άλλο παρά κατανοητά, ίσως και λόγω εκφοράς του λόγου, ας πούμε, διότι μέσα στην έξαρση δεν μπορούσαν να πούν και δύο προτάσεις που να διαδέχονται η μία την άλλη. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει αναγκαστικώς να ενταχθώ στο ένα ή στο άλλο μπλοκ. Πολιτικά έχω πολλές αντιρρήσεις για τις ερμηνείες παγκοσμιοποίησης, η οποία είναι ένα γεγονός, αλλά μετατρέπεται σε δέον. Το γεγονός δηλαδή, αυτό το οποίο συμβαίνει, μετατρέπεται σε δέον. Σου λένε ότι αυτό πρέπει να συμβαίνει, αφού συμβαίνει. Λοιπόν, εκεί έχω τεράστιες αντιρρήσεις και δεν έχουμε κάνει μια σοβαρή συζήτηση γύρω από αυτό. Και φυσικά δεν έχω και κανένα ιδιαίτερο δικαίωμά μου. Είναι θρησκευτικό συνέστημα το οποίο θα με οδηγούσε να ταυτίσω την Ορθοδοξία με το ελληνικό έθνος. Μάλιστα. Κρατούμε και αυτό που είπατε. Εγώ πρέπει να φύγω για πολλούς λόγους και διότι έχω αποφυτίσει κιόλας. Δεν είμαι πλέον στα χρανία για να ακούω διδασκαλία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάντως ξέρω ότι ο κύριος λόγος που αποχωρεί ο κύριος Χατζηφωτίου δεν είναι κάποια μικροπαρεξήγηση που ίσως υπήρξε με αυτό που είπατε, κύριε Μεταξόπουλε. Έπρεπε να φύγει όντως στις 9 και 20. Τώρα θα έλεγα κάτι για τον κύριο Χατζηφωτίου, αλλά επειδή έφυγε, δεν θέλω να το πω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Να μην γίνω κακός εν τη απουσία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κρατώ αυτό που είπατε, ότι φαίνεται να υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση με μη κοσμικό το ένα μέρος της. Δεν ξέρω αν το ερμηνεύω καλά. Λοιπόν, κρατώ και αυτό που είπε ο κύριος Βαλιανάτος, ότι δεν έχουμε ακούσει τις απόψεις των νέων και των μειοψηφιών. Ουσιαστικά δεν ακούστηκαν αυτές οι απόψεις. Η άποψή μου είναι έτσι. Μπορεί ο πατριαρχάς να τις ξέρει. Και πράγματι θα έλεγα ότι δεν είδαμε και αρκετούς νέους στη χθεσινή συγκέντρωση αυτή. Ναι. Να επανέλθω και πάλι στο θέμα. Εγώ θέλω να μείνω το εξής, ότι οφείλουμε και η Εκκλησία και η πολιτεία, ή και η πολιτεία και η εκκλησία, να διαφωτίσουμε το θέμα. Ο λαός, ο κόσμος έξω που κυκλοφορούμε, πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε για την ταυτότητα, δεν θα την πάρω, θα την πάρω οτιδήποτε, ναι, χωρίς να ξέρει και το λόγο το γιατί. Δεν υπάρχει. Είστε ειλικρινής τώρα. Δεν υπάρχει διαφώτιση το γιατί. Προχθές είχα βγει τηλεφωνικά και είπα με τις μειονότητες τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν. Όπως ανισέλθινες, μουσουλμάνους. Μου επιτρέπετε, ναι, αυτοί που σας λένε δεν θα την πάρουμε ταυτότητα, αλλά λέτε εσείς ότι δεν ξέρουν το γιατί. Ναι, πολλοί εξ αυτών είπα, έτσι. Αρκετοί. Γιατί είναι ανημέρωτοι. Πιστεύω ότι η Εκκλησία οφείλει. Από ποιους όμως παρασύρονται? Είναι πιστοί, ακούν ότι λέει ο Αρχιεπίσκοπος και παρασύρονται? Όχι, όχι, δεν πιστεύω ότι παρασύρονται. Διακρίνουν κάποιο φόβο, χωρίς να ξέρουν τι είναι αυτός ο φόβος. Οπότε αυτομάτως ο κόσμος αποστασιοποιείται και λέει δεν θα παραλάβω. Λοιπόν, είχα πει λοιπόν προηγουμένως και της προηγούμενης εκπομπής σας τηλεφωνικά, ναι, ότι για το θέμα του μουσουλμάνου, ότι μπορεί να είμαι τους αιρετικούς που θα εισέλθουν στα σχολεία κτλ. Σήμερα δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό το ζήτημα. Θέλω να το πιάσω μια άλλη παράμετρο το ζήτημα. Τι είναι εδώ, πατέρα, ότι οι αιρετικοί θα εισέλθουν στα σχολεία? Μην το ξαναθέσω. Οι μη ορθόδοξοι Έλληνες, π.χ. ένας χιλιαστής, Μάρτυρ Ιεχωβά, η πίνη δασκάλα και είναι γειτονισά μου, δεν μπορεί να διοριστεί αυτή τη στιγμή. Α, μάλιστα. Να διοριστεί στο δημόσιο. Λάθος το κατάλαβα. Εγώ νόμιζα. Ένας μουσουλμάνος. Να πάνε μαθητές. Να φοιτήσει στο σχολείο. Επίσης γίνει, αλλά επιτρέπεται. Επίσης ένας μουσουλμάνος δεν μπορεί να γίνει αξιωματικός σήμερα του ελληνικού στρατού. Φεύγοντας αυτή η διάκριση θα μπορεί να γίνει όμως. Δηλαδή θα ηγηθεί του ελληνικού στρατού ένας μουσουλμάνος. Φεύγοντας ποια διάκριση? Όταν φύγει το θρήσκευμα ή το επόμενο. Από την ταυτότητα. Παρασύρει όλα, παρασύρει και άλλα, δεν είναι ακριβώς μόνο πάνω στην ταυτότητα, παρασύρει και άλλα η διάταξη. Λοιπόν, θα έρθω όμως σήμερα να πούμε το εξής, και εκεί θα ήθελα να μείνουμε, ότι ποιο είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και γιατί φεύγει η ταυτότητα. Γιατί οι μεν μειονότητες, το θρήσκευμα, οι μεν μειονότητες ζητούν για να μπορέσουν να εισέλθουν στο δημόσιο, στο δημόσιο βίο. Γι' αυτό ζητούν, έχετε δει Εβραίο βουλευτή, δεν υπάρχει. Μπορεί να είναι με άλλο όνομα, να είναι με άλλη υπόθεση, δεν υπάρχει όμως. Εδώ λέγανε ότι ήταν ο κύριος Ροζάκης. Λοιπόν, δεν ήταν βουλευτής. Είναι δικαίωμά τους. Ποιο? Των μειονοτήτων.
Εάν αρθεί αυτή η διάταξη, βεβαίως. Όχι, κατηγορία σας, είναι δικαίωμα. Δεν υπάρχει ένας νόμος να το ξεκαθαρίσουμε που να απαγορεύει σε κάποιον Εβραίο να θέσει. Όχι, δεν μπορούν. Στο δημόσιο τομέα δεν μπορούν. Κανένας. Βουλευτής. Να εκλεγεί βουλευτής. Για βουλευτή. Εφόσον είναι Έλληνα. Πάντως δεν υπάρχει. Υπάρχει βουλευτής μουσουλμάνος. Εβραίος δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει, υπάρχει τυχαία, αν θέλετε. Μα, αλλά όχι επειδή δεν απαγορεύει κανένα νόμο. Και θα ήταν τραγικότερο να το απαγόρευε κάποιο λόγο. Όχι, δεν είναι μετανάστες. Όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν. Τα δεν έχουν τα ίσα δικαιώματα. Ποιο δεν έχει. Ποιο δεν έχει το δεν τα έχουν τι πράγμα, είπατε, Ρα Νεκταρία. Λοιπόν, στο δημόσιο τομέα. Εδώ είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε. Να μην φύγω όμως από το θέμα μου. Στο δημόσιο τομέα. Υπάρχει ομοφυλόφιλο βουλευτή. Διακηρυγμένο. Διακηρυγμένος, όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να πείτε και το όνομα, έτσι. Λοιπόν, ναι, πρόκειται. Βαγιανάτε χωρίς την έγκριση του. Το καταλαβαίνετε. Ναι. Outing δεν θα κάνει ο Βαγιανάτος λοιπόν, τώρα, αλλά υπάρχουν. Οι μεν μειονότητες, σας παρακαλώ, οι μεν μειονότητες ζητούν να εισέλθουν στο δημόσιο βίο, γι' αυτό θέλουν τη διαγραφή και πιέζουν την κυβέρνηση, οι μεν μειονότητες, ενώ τα άλλα θρησκεύματα, έτσι. Τα οποία έχουν επισκεφθεί επανειλημμένος στον Πρωθυπουργό. Δεν θέλω με να μείνω σε αυτό. Με τον τρόπο του κ. Μεταξόπουλου το αντικρούει αυτό το επιχείρημα πάντως. Ναι, δεν ξέρω αν το αντικρούει ναι ή όχι. Εγώ θα μείνω στην άποψή μου, γιατί γνωρίζω κάποια πράγματα. Λοιπόν, επίσης, το δεύτερο που θέλω εγώ να τονίσω. Να σας ρωτήσω κάτι με το πρώτο. Εσείς συμφωνείτε ότι οι μειονότητες, ας πούμε ότι ένας μουσουλμάνος δεν θα γίνει αξιωματικός στρατού. Λέω τι ισχύει ο νόμος. Όπως πρέπει να ρωτήσω αν συμφωνείτε. Δεν θα πω, προσέξτε με, δεν θα πω σε αυτό το πάνελ, δεν θα πω προσωπικές μου απόψεις. Ούτε της εκκλησίας. Ούτε της εκκλησίας απόψεις. Θα σας πω το τι λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει ότι στο δημόσιο δεν μπορεί να μπει καμία μειονότητα. Λοιπόν, είναι θέμα της κυβερνήσεως τι να κάνει. Δεν υπάρχει, πατέρα Ανεκτάρη, δεν υπάρχει. Ρωτήστε στο νομικούς. Στο δημόσιο δεν μπορεί να μπει καμία μειονότητα, δηλαδή δεν μπορεί να εργαστεί καθολικός. Αν δεν είναι ορθόδοξος. Αυτό που λέμε δεν είναι. Όχι, δεν μπορεί. Και γι' αυτό εδώ στην εκπομπή σας. Το γνωρίζετε αυτό εσείς. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εκ των πραγμάτων γίνονται διακρίσεις. Συγγνώμη. Στην εκπομπή σας φιλοξενήσατε άνθρωπο, τον παρακολουθούσα, ναι, που σας είπε ότι έχουμε διάκριση με καθηγήτρια καθολική από την Λίνο που ζήτησε να διοριστεί και δεν μπορούσε. Άλλο το ένα περιστατικό. Δεν είναι ένα περιστατικό, είναι πάρα πολλά περιστατικά. Σας παρακαλώ. Ο λοιπόν, έχει δίκιο. Δεν υπάρχει αξιωματικός στο ελληνικό στρατού μουσουλμάνος. Κακός όμως συζητάμε. Δεν μπορεί να είσαι. Υπάρχει καθολικός δάσκαλος. Υπάρχει νόμος. Βέβαια, υποτίθεται. Όχι, όχι, δεν υπάρχει νόμος. Δεν υπάρχει νόμος. Δεν υπάρχει λάθος. Κυρία Δανασία, επίσημος αρχισμός. Να το διευκρινίσουμε ότι είναι σημαντικό. Και με το τεκμήριο. Δεν είναι αυτό το θέμα που θέλω να συζητήσω και ξεκίνησα να μιλήσω. Ας ολοκληρώσω. Μία παρέμβαση επιτρέψτε. Μιλήσατε, είπατε την άποψή σας. Αφήστε με να πω την άποψή σας. Θα το κάνουμε αργότερα. Λοιπόν, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό. Ολοκληρώστε αυτό. Θέλω να ολοκληρώσω. Για να πάμε σε λίγες διευκρινήσεις και να επιστρέψουμε μετά για να δούμε. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, επιτρέψτε μου να πω, εντός εισαγωγικών, έχει δίκιο που επιμένει στη διαγραφή του θρησκεύματος, διότι έχει ενεργοποιηθεί βάσει του νόμου 2472 του 97 περί προστασίας, εγώ σας λέω τι λέει ο νόμος, περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενεργοποιήθηκε ο νόμος του Κουτσόγιωργα και ο νόμος του Κουτσόγιωργα προβλέπει παγκοσμίως ο άνθρωπος και στην Ελλάδα μέσα να έχει μόνον έναν αριθμό. Στην ταυτότητα δεν θα αναγράφεται κανένα άλλο στοιχείο. Και γι' αυτό βγαίνουν οι πολιτικοί και λένε γιατί γίνεται ο θόρυβος αφού σε 2 χρόνια δεν θα υπάρχει κανένα στοιχείο στη νέα ευρωπαϊκή ταυτότητα. Mm-hmm. Παρά μόνον ένας αριθμός, ο λεγόμενος ΕΚΑΜ, που είναι μοναδικός αριθμός πάνω στον πλανήτη για τον κάθε άνθρωπο. Έτσι. Πάβογο να είμαι ο Νεκτάριος Μουλατσιώτης και θα είμαι πλέον ένας αριθμός. Ο οποίος ενεργοποιήθηκε. Θα αναλύεται σε ποια στιγμή. Θα σας πω. Ο οποίος αριθμός αυτός ενεργοποιήθηκε και γίνεται βάσει αυτού του νόμου. Φεύγουν όλα. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός δεν τολμά. Ας τολμήσει όμως. Δεν τολμά και βγάζει μόνο μερικά. 4-5. Θα φύγουν όλα. Ο νόμος προβλέπει. Και αν είναι Πρωθυπουργός, της Ελλάδος, πρέπει να εφαρμόσει ολόκληρον τον νόμο, όπως τον προβλέπει ο νόμος του Κουτσόγιωργα. Για να καταλάβουμε θέλετε ακριβώς... Θέλετε να επιταχυνθούν τα γεγονότα και διαδικασίες. Για να καταλάβουμε ακριβώς ότι δεν είναι το θέμα το θρήσκεμα. Το θρήσκεμα φεύγει βάσει του νόμου του Κουτσόγιωργα. Να ολοκληρώσω. Ο νόμος του Κουτσόγιωργα ενεργοποιείται βάσει του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο δε νόμος προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν μας προστατεύει από τη λεγόμενη Σέγγεν.
δεν μας προστατεύει, διότι η Σέγγεν έχει δύο τομείς. Ο μεν ένας τομέας της. Μην τα πείτε μόνο μια όλα, γιατί θα δικήσουμε τους άλλους δύο προσκεκλημένους. Να κάνουμε και μια διευκρινήσεις για να καταλαβαίνουμε. Και εμένα θα σας αδικήσω στο δεύτερο μέρος, γιατί μιλήσατε ήδη πάρα πολύ. Πρέπει να. Επί αυτών που είπατε, να ακουστούν οι απόψεις και μεταξύ του κ. Βαλιανάτου. Θα πάμε σε λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας, στρέφουμε στον κύριο Βαλιανάτο. Θέλω να σχολιάσουμε αυτά που μόλις είπε, λίγο πριν είπε ο. Καταρχήν, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Και ήταν. Για μένα ήταν εξαιρετικά διαφωτιστική η παρουσία του Μητροπολίτη Δημητριάδου την τελευταία φορά που ήμουν εδώ. Ο οποίος είναι ο ορισμένος εκπρόσωπος στην Επιτροπή για τις Ταυτότητες και είχε την επαφή με την κυρία Παπανδρέου τώρα και παλιότερα με άλλους. Ο οποίος είπε. Νομίζω το ακούσατε κι εσείς. Είμαστε ικανοποιημένοι η Εκκλησία από τις συμφωνίες που έχουν γίνει. Δεν θα υπάρχουν μυστήριοι, κωδικοί και μπάρες, θα υπάρχει ένα μηχανογραφικό στοιχείο και δεν έχουμε καμία αντίρρηση με την εξέλιξη των ταυτοτήτων. Πρέπει άρα να πω όμως ότι ενώ στην αρχή ήταν κατηγορηματικός, στη συνέχεια κατά κάποιο τρόπο αναδιπλώθηκε, το μάζεψε και είπε ότι έτσι τον διαβεβαίωσαν. Όταν είσαι εκπρόσωπος και παρόν, σε διαβεβαιώνουν ποιοι, οι σχολιαστές, σκηνοθέτες. Προφανώς. Ας το διαψεύσει και πάλι. Εγώ πάντως θα μείνω. Η στοχή του στην Εκκλησία μπορεί να έχει σχέση με το υπερπέραν. Εγώ θα φωνέσω. Κύριε Αθανασιάδη, άκουσα. Αλλά επιτρέψτε να μην σταθώ μόνο. Είναι αλήθεια αυτό που λέω. Ναι, ναι, το άκουσα. Μην του στερήσουμε το ίδιο. Και το ρωτήσατε εσείς, μα τότε γιατί δεν βγαίνει ο Αρχιεπίσκοπος και λέω εγώ πέντε φορές να πει ότι. Και θέτει τέτοιο θέμα. Ηρεμήστε, ναι. Δηλαδή ότι αυτό το θέμα έχει λυθεί και να σωθούν με τα άλλα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα άλλα, αν με επιτρέπετε. Όλη αυτή η ιστορία με το 97% και το 90% δεν είμαι υπέρ της αριθμολογίας. Αλλά διαπιστώσαμε την προηγούμενη φορά και αν θέλετε ξαναδιαβάζουμε την ανάλυση ότι στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν τουλάχιστον 2 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν οι οποίοι δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ιεράς Συνόδου. Και αυτοί δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν άθρησκοι ή άθεοι, είναι οι άνθρωποι που δηλώνουν μια άλλη θρησκεία ή δεν δηλώνουν. Πάντως καταμετρούνται. Δεν είναι ένα ποσοστό αμεληταίο αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω το επιχείρημά μου το κύριο της προηγούμενης φοράς. Είμαι βέβαιος. Καλά, ούτε και εγώ που είμαι χριστιανός ορθόδοξος νιώθω ότι υπάγομαι στη δικαιοδοσία. Για άλλο λέω. Έτσι. Όχι, ως σαν πιστός. Όμως το... που έχετε μια ενορία, θεωρητικά, είστε. Ανήκετε στην δικαιοδοσία. Δεν σημαίνει. Εννοώ ότι μιλάει εκ μέρους σε όλους. Πρέπει να με συγκαταλέξετε σε αυτούς. Όπως ως Έλλην πολίτης, είστε κάτω από τη δικαιοδοσία του κράτους. Ζητούν να αναγράφετε το θρήσκευμα. Ναι, αλλά λέω, μιλάω για το 20%. Αυτό είναι λίγο αθέρετο. Για τη διαφορά μεταξύ. Αυτό παράδειγμα είναι τυχαίο. Μεταξύ 3% που κυκλοφορεί και 20% που είναι τουλάχιστον πραγματικότητα. Λοιπόν, να μην το ξεχνάμε αυτό. Και δεύτερον, και σημαντικό για μένα. Επαναλαμβάνω. Θεωρώ ότι το να δηλώσει κάποιο ότι είναι ορθόδοξο είναι τιμή του και καμάρι του. Για μένα. Φοβάμαι όμως ότι η παρεξήγηση μεγάλη είναι η εξής. Οι καλοί χριστιανοί δεν είστε έχουν. Εσείς. Όχι. Αλλά είμαι καλός πολίτης. Δεν έχει σημασία. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε τους. Εγώ τους σέβομαι τους χριστιανούς και όλες τις άλλες θρησκείες. Με τους δικούς τους όρους. Οι οποίοι με σέβονται βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, η παρεξήγηση για μένα είναι η εξής. Οι χριστιανοί οι καλοί δεν γνωρίζουν τι περνάνε οι μη ορθόδοξοι χριστιανοί. Εγώ νομίζω ότι εάν γνώριζαν τι περνάνε οι μη ορθόδοξοι χριστιανοί, το οποίο προκύπτει από τις καταδίκες της Ελλάδος για τη συμπεριφορά αυτή και τις εκθέσεις των παγκόσμιων οργανισμών των σοβαρών, τότε θα δίναν τόπο στην οργή. Θα λέγανε, ας μη γράψω εγώ αυτό το οποίο ισχύει για μένα, είναι καμάρι για τιμή μου, θέλω να το λέω, ας μην το γράψω για να μην ταλαιπωρούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τι περνούν λοιπόν, λέω, αυτά τα 2 εκατομμύρια που λέτε ότι είναι. Κοιτάξτε, είναι λίγο υπερβολικό νομίζω το νούμερο. Να το διαβάσουμε. Πολύ σύντομα λοιπόν, έχετε καλοσύνη. 50.000 Έλληνες καθολικοί. 40.000 εγκατεστημένοι αλλοδαποί καθολικοί. 80.000 Πολωνοί καθολικοί. 45.000 Φιλιππινέζες καθολικοί. Ναι. 20.000 Προτεστάντες. 70.000 Μάρτυρες του Ιεχωβά. 25 είναι. Αλλά τουλάχιστον αυτοί δηλώνουν 25. Βγάλτε μου 50. 4.000 Εβραίοι Έλληνες. Όχι, έχω ασχοληθεί ειδικά με τους μάρτυρες. Ναι, αυτό, ναι. Αυτό προκύπτει από την έκθεση του ΟΗΕ, το οποίο σας έδωσα. 120.000 μουσουλμάνοι και 500.000 Αλβανοί μουσουλμάνοι. Είναι κάτι και αυτή τη χώρα. Δηλαδή τα παιδιά τους είναι στα σχολεία. Και τα Ελληνόπουλα με τα άλλα παιδάκια. Δεν βγαίνουν αυτοί όμως 2 εκατομμύρια, κάποιους ξέχασες. Όχι, είναι παραπάνω από 2 εκατομμύρια. Δεν βγαίνουν όλοι αυτοί που είπατε. Έχω 1.429 χωρίς τους 500 Αλβανούς. Εμείς λέει 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο Ορθόδοξοι Χριστιανοί του Πατρόνου Ημερολογίου. Α, έχει και τους παλαιμερολογίτες. Γιατί να μην τους έχω. Δεν είναι μειονότητα που καταπιέζεται. Ναι, όχι, δεν τους μετρήσατε γιατί τα υπόλοιπα. Δεν τους είπα, με συγχωρείτε. Αυτό είναι 1,5 και λέω όλοι 500. Και δεν λέω τους χριστιανούς που δεν θέλω να το δηλώνουν. Άρα να είμαστε λίγο, να είναι σεβαστό αυτό το νούμερο.
Αλλά κυρίως, επιτρέψτε μου να επιμείνω στο άλλο. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σήμερα στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνουν γιατί ένας μουσουλμάνος, ένας βουδιστής και ένας διαμαρτυρόμενος είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Τα μικρά παιδιά στην Ελλάδα σήμερα και οι νέοι άνθρωποι, αυτό δεν το κατανοούν. Δεν ανήκει στην κουλτούρα τους. Τα παιδιά παίζουν στο σχολείο όλα μαζί, φωνάζουν Άχμετ στο ποδόσφαιρο και δεν ξέρω πώς είναι τα άλλα ονόματα των παιδιών και δεν βλέπουν στα μάτια αυτών των παιδιών κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η νοοτροπία του ότι ορθόδοξοι στους Ορθόδοξοι. Η Ορθόδοξία Έλληνας... δεν το έχει αυτό όμως. Ορίστε. Η Ορθόδοξία ποτέ δεν το έχει. Άρα δεν μπορούν ξαφνικά τα παιδιά αυτά να δουν κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι ιδίωμα των Φράγκων. Δηλαδή σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να λέμε. Μία παρένθεση χωρίς να σας διακόψω. Ξέρετε, η Καθολική Εκκλησία. Εάν κατάγεσαι από τάξη ευγενή, δεν μπορεί να γίνεις ούτε κληρικός. Υπάρχει αυτή η διάκριση. Είναι ο δεύτερος γιος ο κληρικός. Ο πρώτος είναι πριν. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει ούτε κληρικός. Δεν έχει αυτό. Και αυτό ισχύει στη Δύση. Θα καταλήξει τη σκέψη του κ. Βαλιανά. Όχι, απλώς την παρένθεση αυτή έκανα. Τα στοιχεία που ήθελα να προέρχονται από μένα είναι το θέμα των νέων ανθρώπων, της νέας εποχής, του μέλλοντος και τα στοιχεία της πραγματικής κατάστασης. Πιστεύω ειλικρινά και μόνο στην, αν θέλετε, στην ανθρωπιά των χριστιανών απευθύνομαι, όχι στην περηφάνεια τους, η οποία πλήττεται. Αν δεν αναγράφεται το θρήσκευμα στις ταυτότητες. Ειλικρινά σας λέω όχι. Αλλά είναι ένα μέτρο. Εγώ δεν πιστεύω ότι αν δεν γράφεται αυτό το μουσουλμάνο θα διοριστεί αξιωματικός ή θα γίνει υπάλληλος τράπεζας. Συμπαρασύρει ο νόμος. Αλλά νομίζω ότι βεβαίως θα ζητηθούν. Και όχι μόνο αυτό, λες. Θα το κρύψω ότι είσαι λοιπόν. Προσέξτε, είναι ένα βήμα. Καταλήγουμε εκεί ότι δεν έχει τόσο νόημα αυτή η όλη κουβέντα. Όχι, έχει νόημα. Έχει ένα τεράστιο σημειολογικό νόημα. Είναι ένα βήμα, στο να πάμε κάποτε ότι οι Έλληνες πολίτες δεν γίνονται αντικείμενο διάκρισης λόγω θρησκείας. Από εκεί και πέρα πρέπει να είναι περήφανοι ότι είναι. Και εγώ είμαι περήφανος για ό,τι είμαι. Αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι ένας καλός πολίτης, ένας φιλέσπλαχνος άνθρωπος, θα μπορούσε να κάνει λίγο πίσω εάν ήξερε πώς περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Θέλετε κάτι να πείτε επί αυτών που είπε ο κ. Βαλιανάτος? Όχι, θέλω απλώς να επαναφέρω το παράδειγμα του μουσουλμάνου στρατηγού. Ως έναυσμα για να κάνουμε λοχαγού, μια συζήτηση γύρω από αυτό. Να σας πω, με βλέπετε, όχι λοχαγού, να πάρει όπλο. Ακόμα δεν παίρνει όπλο. Δεν παίρνει όπλο. Δεν είναι ούτε άντρας. Ο μουσουλμάνος δεν παίρνει όπλο. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι έχω το τεκμήριο της δημοσιοποιημένης και πολλάκης μάλιστα διαφωνίας μου με ορισμένες πτυχές της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθούμε στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Εγώ θα ήθελα μια πιο σκληρή πολιτική έναντι της Τουρκίας, δεν πείθομαι από τα περί ελληνοτουρκικής φιλίας και τούτο στη βάση μιας αποτίμησης του συσχετισμού δύναμης στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων. Εντελώς ορθολογικής κατά την άποψή μου, μπορεί να υπάρχουν και αντεπιχείρηματα και συνεπώς δεν έχω κανέναν ενδοτισμό έναντι του τουρκικού επεκτατισμού ή άλλων κινδύνων. Παρ' όλα αυτά θα δεχόμουν, μουσουλμάνο αρχιστράτηγο ή Έλληνα στρατηγό μουσουλμάνο, εφόσον είχε αποδείξει μέσα από την πορεία του βίου του ότι αισθανόταν Έλληνας, ότι η πατρίδα στην οποία ποιος θα αξιολογούσε και θα έκρινε ότι το λέω θεωρητικά. Ότι η πατρίδα στην οποία γεννήθηκε θράφηκε, είναι η πατρίδα του και είναι διατεθειμένος να την υπερασπιστεί όπως και ένας Ορθόδοξος. Ανεξάρτητα από το θρήσκευμα. Ή όπως και εγώ και μάλιστα περισσότερο αποτελεσματικά από ότι ο σημερινός φιλέλληνος υπουργός εξωτερικών. Θεωρητικά στέκει αυτό που λέτε. Πρακτική εφαρμογή. Λοιπόν, συνεπώς, δεν αντιλαμβάνομαι που είναι το πρόβλημα. Όταν μιλάω για πολιτική. Όταν μιλάω για ερώτηση, θα το κάνω για να με συγχωρείτε, πατέρα. Να λίγο την πρώτη του σκέψη. Απλώς θα τελειώσω. Σκέψη. Θέλω να πω ότι το φιλέλληνο των προεξωτερικών είναι λίγο ότι, βαρύ, έτσι. Είναι ένα καλαμπούρι που γράφει ο Τετράδης, ο καιρός της ελευθεροτυπίας, συνέχεια, και το αναπαράγω γιατί μου φαίνεται αρκετά ευφύες. Είναι ένα φιλόγημα το οποίο χρησιμοποιεί. Ας γελάσουμε. Λοιπόν, συνεπώς, δεν έχω κανέναν απολύτως λόγο όταν κάνω πολιτική ανάλυση να εμπλέξω απριόρι και δογματικά θρησκευτικά στοιχεία. Πολλές φορές εμπλέκονται εκ των πραγμάτων, εμπλέκονται στην ιστορία. Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς το ρόλο που η Ορθοδοξία όντως έπαιξε στην ελληνική ιστορία, η Ορθοδοξία δια της Εκκλησίας. Αλλά αυτό είναι μια καταγραφή αντικειμενική. Όταν σήμερα πρέπει να ζυγίσω τι πολιτική συμπεριφορά πρέπει να έχει η χώρα μου έναντι των γειτόνων της, ποιοι πρέπει να είναι οι θεσμοί που θα επιτρέψουν και σε όλες τις μειονότητες, όπως έλεγε ο Γρηγόρης Βαλιανάτος προηγουμένως, να ζήσουν ως πολίτες αυτού του κράτους και πολίτες με τα ίδια δικαιώματα με κάθε άλλον. Τότε το θρήσκευμα δεν με αφορά πια. Με αφορά το θεσμικό πλαίσιο, με αφορά
ο νόμος Α ή ο νόμος Β που θα ψηφιστεί από τη Βουλή και με αφορά και λέτε η συγκεκριμένη όμως, συμπεριφορά των πολιτών μου που ανήκουν να... στην πλειοψηφία και έναντι των μειοψηφιών. Ενώ λέμε ότι οι νόμοι πρέπει να υπάρχουν και να εφαρμόζονται, λέτε ότι είναι ορισμένες φορές αναγκαίο να υπάρχουν παράθυρα να λειτουργούν ως ασφαλιστικές δικλείδες, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι κίνδυνοι, όπως ο εξωτερικός κίνδυνος. Όπως ο εξωτερικός κίνδυνος, το παράδειγμα των μουσουλμάνων στο στράτευμα. Αυτό εδώ ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Ότι και εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα όλοι να αναλάβουν τη διοίκηση και να μπουν μέσα στο δημόσιο. Τίθεται το ερώτημα, όμως και ο προβληματισμός μου. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι Έλληνες μάρτυρες του Ιεχωβά, γνωρίζετε γιατί δεν πιάνουν όπλα? Αυτό γιατί το απαγορεύει. Γιατί δεν δίνουν αίμα. Αυτό, με συγχωρείτε, το απαγορεύει. Το θρησκευμά του, η πεποίθησή του. Δεν πιάνουν όπλα. Όχι, όχι, και δεν είναι ότι το επιτέλους, δεν είναι αναγνωριστεί κάποιε εναλλακτικέ μορφέ. Επειδή έχω ασχοληθεί, δεν είναι η θρησκευτική του πεποίθηση. Εδώ είναι ξεκάθαρο, είναι ότι ό,τι εντέλεται. Διότι έχουμε χώρε που πιάνουν όπλα, η Μάρτα στο Κουβά. Ό,τι εντέλεται τον Μπρούκλιν. Τώρα, αντιρρησίε συνείδηση μπορεί να είναι καθένα για οποιοδήποτε λόγο. Όχι, προσέξτε με. Όχι, σα παρακαλώ, μην με διακόψετε. Άλλο δεν ειρηνιστεί. Όχι. Άλλο θέλω να πω. Προσέξτε με. Ότι παίρνουν εντολή. Έχουν κέντρο δηλαδή εξουσία στο εξωτερικό. Εάν είχαν κέντρο εξουσία στην Ελλάδα που κοίταγε τα συμφέροντα τη Ελλάδο, και εκεί εγώ θέτω τον προβληματισμό. Ότι όλε οι άλλε μειονότητε, αν έχουν κέντρο εξουσία στο εξωτερικό, θέτω τον προβληματισμό. Δηλαδή, αν οι μουσουλμάνοι. Δηλαδή, οι καθολικοί έχουν. Οι καθολικοί της Σύρου και της Τίνου έχουν κέντρο εξουσίας στο Βατικανό, είναι γνωστό. Άρα και αυτοί είναι στη δική σας κατηγορία. Εγώ που έπαιζε καλοκαίρι στην Τίνο δεν είδα κανέναν κατάσκοπο του Βατικανού. Όχι, δεν είπα για κατάσκοπο. Δηλαδή και οι βουδιστές έχουν το Θιβέτ. Οι βουδιστές έχουν κέντρο αναφορά στο Θιβέτ. Άρα μείναμε τους Ορθόδοξους πάλι. Οι ειδωλολάτρες όμως έχουν κέντρο εξουσίας στην Ελλάδα. Ξέρετε τι σας διαφέρει? Ότι τους μουσουλμάνους της Θράκης σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Συνειδησιακά εμείς τους εκτουρκίσαμε. Πιστεύω ότι σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Το μέτωπο έγινε ορθόδοξη με ειδωλολάτρες Έλληνες. Ότι τους μουσουλμάνους της Θράκης, συνειδησιακά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, εμείς τους εκτουρκίσαμε. Τους χαρίσαμε. Εκτουρκίσαμε με την πολιτική που ακολουθήσαμε απέναντί τους. Και σήμερα είναι ένα χαμένο κεφάλαιο και μπορεί να λειτουργήσουν και ως δούριο. Χαμένο δεν είναι, δεν το λέω. Μισό όμως τώρα. Επειδή είπατε ακριβώς αυτό. Μπορεί να λειτουργήσουν ως δούριο ύπος. Εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς, κύριε Βαλιανάτε, πώς θα εφαρμοστεί λοιπόν η ισονομία σε αυτό το επίπεδο που κουβεντιάζουμε αμέσως, όταν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της προδοσίας, θα το πω ανοιχτά. Να σου πω, ο κίνδυνος της προδοσίας έχει αποδειχθεί στην ιστορία ότι συνήθως προέρχεται από τους ντόπιους. Το ερώτημα. Οι μεγάλες προδοσίες στην ιστορία δεν έγιναν από γνωστούς και εμφανείς αλόδοξους και αλόθρησκους και αλλοδαπούς. Ναι. Έτσι λοιπόν, το προδοσιόμετρο είναι ένα πολύ επικίνδυνο όργανο που συνιστώ να μην χρησιμοποιείται. Βεβαίως καταλαβαίνω την ανησυχία του καθηγητή, αλλά νομίζω ότι είναι άλλα τα μέτρα και τα κριτήρια. Οι μουσουλμάνοι της Θράκης, κάποιοι θεωρούν ότι είναι Τούρκοι, αλλά ήδη λένε τα εξής, ότι στο ιερό της πλατείας εμείς πολεμήσαμε μαζί σας γιατί είμαστε 600 χρόνια εδώ και ελάτε να μας πείτε ότι είμαστε λιγότερο Έλληνες. Συμφωνώ μαζί σου. Κι εγώ συμφωνώ μαζί σας. Έτσι. Κατάλαβα. Αλλά δεν είναι αυτό κριτήριο. Απλώς υπάρχει, δηλαδή, υπάρχει ένα δεδομένο. Υπάρχει μια δράση του τουρκικού προξενείου. Και υπάρχει και η δική μας ευθύνη, το επαναλαμβάνω. Η τεράστια ευθύνη. Η δική μας και τη δική μας υπηρεσία για τον συνειδησιακό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Να τοποθετηθώ και εγώ τώρα. Λοιπόν, δεν θα ανοίξω όλο τον διάλογο εκεί. Θέλετε να απαντήσετε στη δική μου παράκληση? Όχι, θα σας παρακαλώ εγώ μετά. Ναι. Δηλαδή λοιπόν, να σας θυμίσω μετά. Ναι. Να σας διακόψω. Αλλά θα ήθελα πολύ να πω το εξής, ότι ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έκανε διάκριση μήτε στις μειονότητες. Στη Μητρόπολη Ζακύνθου έχουμε το εξής περιστατικό. Όταν ήρθαν οι Ναζί στην Ελλάδα. Όταν ήρθαν οι Ναζί στην Ελλάδα. Και ο λοχαγός του Αραέλη κλπ. Ζήτησαν από τον Μητροπολίτη, Ζακύνθου, να τους δώσει κατάλογο ποιοι είναι οι Εβραίοι και πόσοι είναι. Και απάντησε, Εβραίος είναι μόνο ένας. Και αυτός είμαι εγώ. Λοιπόν, αυτό και εδώ. Τα νεκροταφεία και... σήμερα όμως που γίνονται λοιπόν, λίγο ανάστατα. Λέω, θέλω να πω το δεν τι είπε. Ζάκυνθο, θέλω να πω τι είπε ο Μητροπολίτης ότι πιάνει θέση εκκλησίας. Μαγιά. Δεν πιστεύουν έτσι. Λοιπόν, και γι' αυτό καταδικάζουμε κάθε πράξη μυσαλλοδοξίας και βαρβαρισμού. Λοιπόν, επιτρέψτε μου, είναι σημαντικό. Θα καταλάβετε ότι είναι σημαντικό. Δεν άκουσα την εκκλησία στην περιοχή των Τρικάλων μετά από ένα περιστατικό διάκριση σε βάρος Ορθοδόξου Ελληνόπουλου να διαμαρτύρεται για την απόφαση του γυμνασιάρχη να τον αποβάλει επειδή δεν μετήχε σε μια εκκλησιαστική εκδήλωση. Θέλετε να δούμε το βίντεο και να το σχολιάσουμε? Όχι, δεν θα ήθελα. Να σας πω γιατί δεν θα ήθελα.
πρώτα απ' όλα, γιατί δεν γνωρίζω την υπόθεση, αλλά δεύτερον είναι εκτός θέματος από τις ταυτότητες. Όχι, γιατί είναι. Εντός θέματος είναι. Μιλάμε για διακρίσεις. Εγώ δεν θα το σχολιάσω. Θα μου επιτρέψεις να μην το σχολιάσω. Καμία αντίρρηση. Θα το σχολιάσουν οι υπόλοιποι. Να μιλήσω όμως, να τοποθετηθώ. Θα το κάνετε αμέσως μετά. Σε αυτό που θέλω να πω. Δεν θα δευτερολογήσω έτσι όμως τότε. Ορίστε, θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Ότι ο νόμος περί των ταυτοτήτων που βγάζει το θρήσκευμα είναι ο νόμος του Κουτσόγιωργα, ο οποίος έχει ενεργοποιηθεί. Άκουσα σεβασμιωτά τους Μητροπολίτες να βγαίνουν και στο κανάλι σας και σε άλλα κανάλια και να λέγουν ότι ζητούμε από το, φοβόμεθα ότι και κάτι άλλο θα ακολουθήσει αμέσως μετά και δεν το λένε θρήσκευμα. Ανοιχτά λέτε. Και δεν το λένε ανοιχτά. Έχω να πω το εξής. Οτιδήποτε η κυβέρνηση και αν κάνει, οποιαδήποτε δέσμευση και αν αναλάβει και πει δεν θα γίνει τίποτα, δεν ισχύει και επαναλαμβάνω, ακόμα και νόμοι να ψηφιστούν. Διότι οι νόμοι, οι ελληνικοί, ανήκουν στο τριτογενές δίκαιο. Το πρωτογενές δίκαιο είναι αυτό που ορίζει πλέον την νομοθεσία μας. Ό,τι αντίκειται στο πρωτογενές δίκαιο, που είναι το ευρωπαϊκό δίκαιο, ό,τι και να λέει το τριτογενές δίκαιο, που είναι οι νόμοι της ελληνικής πολιτείας, πέφτει κάτω και έρχεται και μένει μονάχα το τριτογενές. Έτσι, και αν υποθέσουμε ότι πει να μείνουν τα θρησκευτικά στα σχολεία η κυβέρνηση, εάν δεν, είναι σαν το άβατο του Αγίου Όρους, εάν δεν κατοχυρωθεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο, είπαν οι αγιορείτε πολύ έξυπνα. Αλλά κατοχυρώνεται όμως. Ναι, αν δεν κατοχυρώνεται. Αλλά μην λέτε ότι προσέξτε με τον άλλο κληρώσω. Καταργείται. Αφήστε με. Καταρχήν δεν ισχύει καν αυτό να κληρώσω, σας παρακαλώ. Αφορά σας παρακαλώ. Ορισμένους νόμους. Αφήστε με. Λοιπόν, ό,τι λοιπόν δεν κατοχυρώνεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο, δεν ισχύει ή δεν θα ισχύει αργότερα. Το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερέχει και μάλιστα ο. Εδώ πέρα θα σας το διαβάσω συγκεκριμένα για να μην δείτε, γιατί μπορεί ο καθένας λέει την άποψή του. Εγώ δεν θέλω να λέω την άποψή μου, θέλω να σας λέω τι λέει ο νόμος. Ο κύριος Δημόπουλος, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έστειλε προς όλους τους εισαγγελείς Ελλάδος ότι η Σέγγεν είναι υπεράνω του ελληνικού δικαίου. Ό,τι πει, έτσι, μπράβο. Ό,τι πει λοιπόν. Αυτό το ψήφισε η Ελλάδα. Πώς είναι υπεράνω. Ό,τι, λοιπόν, γιατί είναι υπεράνω. Ό,τι λοιπόν, σας παρακαλώ. Ό,τι λοιπόν είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό κατοχυρώνεται. Και το δεχτούμε. Ό,τι δεν είναι. Ναι, ό,τι δεν είναι. Πείτε το αυτό. Ό,τι δεν είναι. Όταν έχουμε υπογράψει συνθήκες. Ό,τι συνθήκες υπογράφουμε. Ό,τι δεν έχουμε υπογράψει. Έτσι, ο νόμος της Σέγγεν είναι υπογεγραμμένος από εμάς. Άνευ όρων. Τι χρειάζεται ο νόμος της Σέγγεν. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός επιμένει να εφαρμόσω τον νόμο. Τον έχω υπογράψει. Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε. Ποιοι δεν τον ψήφισαν στη Βουλή. Λοιπόν. Θυμίστε. Το κουκουέ. Ναι. Λοιπόν. Ο νόμος λοιπόν της Σέγγεν είναι αυτός πολύ ο νόμος. Τον ψήψε, μην με διακόπτε, δεν σας διέκοψα. Ο νόμος του Σέγγεν έχει το νομικό μέρος. Τι είναι η Σέγγεν για να καταλάβει ο κόσμος. Η Σέγγεν είναι η νομιμοποίηση της συλλογής πληροφοριών. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Αυτό, αυτό είναι παραπληροφόρηση. Σας παρακαλώ. Είναι το άρθρο, επειδή μην. Είναι η προστασία. Σας παρακαλώ. Όχι, σας παρακαλώ. Είναι το άρθρο 99, παράγραφος 2, νομιμοποιεί την παρακολούθηση. Γιατί, για να προστατεύσει τους παρακολουθούμενους από τα στοιχεία. Έρχεται, σας παρακαλώ, έρχεται και μόνη τους, μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζει ότι η Σέγγεν είναι επικίνδυνη. Μόνη της η Σέγγεν. Πού το λέει αυτό. Αναγνωρίζει. Πού. Λέγοντας μόνη της, στα κράτη, δημιουργήστε μία ανεξάρτητη αρχή προστασίας των δεδομένων. Προστασίας από τη Σέγγεν. Όχι από τη Σέγγεν. Προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία έχει η Σέγγεν. Η Σέγγεν συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα και λέει κάντε ένα νόμο που να σας προστατέψει. Ο νόμος όμως, αν δεν ήταν υποκριτέ η πολιτική μας. Σας παρακαλώ γιατί μας κοροϊδεύουν. Θέλω να γίνεται διάλογος. Μας κοροϊδεύουν έχετε όλοι οι πολιτικοί. Το θέμα του ηλεκτρονικού φακελώματος και δεν έχω πάρει απάντηση από τον κύριο Μεταξόπουλο. Ναι, να τοποθετηθώ και κλείνω. Ο νόμος λοιπόν της Σέγγεν, όπου όλοι οι πολιτικοί συμφώνησαν πλην του κουκουέ, δεν μας προστατεύει ο νόμος περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Γιατί δεν μας προστατεύει. Αν θέλανε οι κύριοι να μας προστατέψουν και να μην υποκρίνονται τώρα, και οι μεν και οι δε, αν δεν μας προστατέψουν, έπρεπε να είχε ενταχθεί μέσα στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Όπως οι Αγιορείτες ζήτησαν το άβατο μέσα στο ευρωπαϊκό δίκαιο, το ίδιο έπρεπε και η προστασία προσωπικών δεδομένων να είναι στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Από τη στιγμή που δεν είναι στο ευρωπαϊκό δίκαιο, κάποια στιγμή θα καταπέσει. Μιλούσαμε για τα δεδομένα, για την προστασία. Ήθελα την απάντησή σας, αν νιώθετε και εσείς τον φόβο ότι θα γίνουμε ένας αριθμός, απολύτως, ο οποίος θα περιλαμβάνει και θα αναλύεται σε πολλά προσωπικά δεδομένα. Αποσκοπεί στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, ασχέτως αν ή στην πράξη, δια της συλλογής και εφόσον τηρηθεί κατά τρόπον διάτρητο
θεσμικά, τηρηθούν εδώ από διάτο θεσμικά τα όσα προβλέπει, ναι. Μπορεί να οδηγήσει. Θα το μάθουμε και πότε θα το μάθουμε αυτό. Ακούστε, εγώ ούτε detective. Ναι, είμαι, ούτε μπορώ να το μάθω. Αλλά υπάρχει μια δαιμονοποίηση αυτή. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε. Δαιμονοποίηση άλλω και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από το συνασπισμό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι επιρρεπέ στου δαίμονε τελευταία. Συνταυτίζομαι επί αυτού του ζητήματος για τις έγκεν, συνταυτίζομαι με το ΚΚΕ. Αυτό αξίζει τη διακοπή αυτό. Συνταυτίζομαι. Και είμαι πιο αριστερός σε αυτό το ζήτημα από τους αριστερούς. Και αυτοί πιο δεξιοί από εσάς. Γιατί δεν βλέπουμε το φασισμό που έρχεται. Μιλάμε για το φασισμό. Μιλάμε για το φασισμό του Παπαδόπουλου. Δεν είναι το φασισμό. Λοιπόν. Σε λίγο δεν θα. Τώρα χαίρομαι που λέμε τη γνώμη μας. Σε λίγο δεν θα είστε. Δεν χαίρεται ο κύριος Μεταξόπουλος. Όχι, εγώ χαίρομαι που λέει τη γνώμη του. Ναι, αλλά δεν θα είστε. Δεν μπορούμε να την. Με ακούτε, κύριε Μεταξόπουλε. Σε λίγο δεν θα μπορούμε. Να μπορούμε όλοι όμως να παλεύουμε για να μπορούμε όλοι να τη λέμε. Δεν θα μπορούμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και υπάρχει ένα θέμα διεθνές, παγκόσμιο. Σχετιζόμενο με την παγκοσμιοποίηση για την οποία μιλούσαμε πριν. Να γίνουμε ένα νούμερο. Και είναι πάρα πολλές. Α, αυτό είναι υπαρξιακό ζήτημα, πατέρα. Δεν είναι θέμα ταυτότητας ή συλλογής στοιχείων. Είναι αν οι κοινωνίες αυτές οδηγούν στην εξάρθρωση ουσιαστικά του ψυχισμού του υποκειμένου και το μετατρέπουν σε ένα απλό νούμερο. Αλλά αυτό είναι άλλη τάξη. Είναι ηθική, φιλοσοφική, πολιτική, αν θέλετε, συζήτηση. Δεν αφορά την, το αν θα. Το αν, ναι, εγώ δεν τα συσχετίζω. Το αν. Θα είναι ένας αριθμός στην ταυτότητα ή όχι. Υπάρχουν καταρχήν όλες οι εταιρείες που δουλεύουν στο διαδίκτυο. Υπάρχει, ναρκωτικά, να υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχουν τα σούπερ μάρκετ, τα οποία κρατούν μια πληθώρα. Αυτό ξεχνούν. Μια πληθώρα από προσωπικά δεδομένα, τα οποία τα εκμεταλλεύονται κατά τρόπο ο οποίος μπορεί να αποβεί επικίνδυνος μελλοντικά για μένα. Συνεπώς το ζήτημα της ρύθμισης της προστασίας, της νομικής ρύθμισης προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων. Δεν συνοψίζεται στην, των προσωπικών δεδομένων, με συγχωρείτε. Δεν συνοψίζεται στην ταυτότητα. Αφορά τον τρόπο λειτουργίας, για να το πω πάρα πολύ απλά, της ελεύθερης αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνθήκες διαδικτύου. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο έχει τεθεί νομικά, πολιτικά, σε όλο τον κόσμο και λύσεις δεν έχουν βρεθεί μέχρι τώρα. Να προσθέσω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι η Εκκλησία κάνει ένα λάθος. Νομίζω με καλή πρόθεση το κάνει. Και η πληροφόρηση προς τους πιστούς είναι μισή. Αγνοεί το γεγονός ότι επί πολλά χρόνια πολλές ιδιωτικές εταιρείες κάνουν συλλογή προσωπικών δεδομένων και η χρήση αυτών των δεδομένων. Στόχος να μπει και αυτό. Όχι, να μπει. Έχει λάθος. Επιτρέψτε να ολοκληρώσω και θα σα πω. Είναι καχύποπτη με την Σέγγεν. Είναι καχύποπτη με τον τρόπο που θα σταματήσει αυτό και δεν είναι καχύποπτη με τον τρόπο που γίνεται. Δηλαδή, αν δεν γινόταν η Σέγγεν, δεν θα διαμαρτυρόταν διότι η κάθε τράπεζα πληροφοριών ξέρει για μένα τα πάντα και τα πουλάει και τα αγοράζει. Αυτό είναι παράδοξο. Θα έπρεπε. Αλλά γιατί δεν το κάνει αυτό. Γιατί η ίδια έχει μια υπηρεσία παρακολούθησης. Πώς θα προστατεύει. Δεν θα μου πει εμένα η Εκκλησία τώρα ότι θέλει να προστατεύσει έναν ομοφυλόφιλο από το να παραμείνει ομοφυλόφιλος. Η Εκκλησία διαμαρτύρεται γι' αυτό δηλαδή. Θα ήθελε ο καθένας να είναι παιδεραστής και να μην το ξέρει το κράτος. Θα μου πει η Εκκλησία ότι υπηρεσιάζει το δικαίωμα ενός παιδεραστή. Τα προσωπικά μου δεδομένα πώς θα κατοχυρωθούν. Εσείς υπερασπίζετε το δικαίωμα των εγκληματιών να είναι εγκληματίες. Με ακούτε, σας λέω, τα προσωπικά μου δεδομένα. Η συνθήκη Σέγγεν θα τα προστατέψει. Η συνθήκη Σέγγεν. Μα η συνθήκη Σέγγεν δεν μπορεί να τα προστατέψει. Γιατί και δημιουργεί την ανεξάρτητη αρχή που λέει περί προστασίας των προσωπικών αυτή δεδομένων. Σε εθνικό επίπεδο. Η ίδια σε ευρωπαϊκό κεντρικό. Γιατί δεν το κάνει στο κοινωνικό δίκαιο. Γιατί σα δίνει τη δυνατότητα να έχετε γιατί και το κάνεις ευρωπαϊκό κέντρο. Επίπεδο. Μα το κάνει ευρωπαϊκό. Γιατί κατηγορείται γι' αυτό. Δεν το κάνει. Το Στρασβούργο, το μεγάλο χτίριο. Έπρεπε το κάνει ευρωπαϊκό. Δεν είναι Στρασβούργο αυτό που θέλετε να γκρεμίσετε. Καταρχά το ότι δεν τόλμησαν τη συνθήκη του Μάστριχ από όπου απορρέει το Σέγγεν. Δεν μπόρεσαν να τη θέσουν μέσα σε ένα δημοψήφισμα. Μα τι δημοψήφισμα. Αλλά τι κάνανε. Αγνοείται το γεγονός ότι τα δεδομένα κυκλοφορούν. Λύση, δεν πάνε να σταματήσουν. Λύση, τι δημοψήφισμα. Η λύση είναι μία. Το σούπερ μάρκετ θα το σταματήσει το δημοψήφισμα. Δεν μπορούμε να μας βάλουν. Δεν μπορούμε να μας βάλουν. Μα έχουμε πολύ ωραία, μπει. Δεν μας πολύ βγάζουν αυτοί. Αυτό, μας βγάζουν αυτοί. Βλέπετε αυτό το βιβλίο τι λέει. Στη δύση της ελευθερίας. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει τώρα. Ναι, όχι, ο καθένας δεν είναι ο καθένας. Μα αγνοείται την πραγματικότητα. Ζούμε στη δύση της ελευθερίας μας. Και όλα αυτά τα οποία λέμε έχουν ψηφιστεί νόμοι. Και οι νόμοι πρέπει να το πάρει χαμπάρι η Εκκλησία,
ότι έχουν ψηφιστεί οι νόμοι και η πολιτεία αυτή τη στιγμή αγωνίζεται να εφαρμόσει τους νόμους. Άρα εσείς τι κάνετε? Τι μπορεί να γίνει? Διάλογος επί του προκειμένου ζητήματος για να γίνει πρέπει να αλλάξουν μόνο οι νόμοι. Αλλά το να ζητούμε αυτή τη στιγμή να αλλάξουν οι νόμοι. Αν γίνει διάλογος, θα γίνει για να δούμε αν πρέπει να αλλάξουν οι νόμοι. Λοιπόν, ή όχι. Για να γίνει να κάτι τέτοιο. Είναι λίγο... Θα γίνει διάλογος για να γίνει... αλλάξουν οι προσέξτε νόμοι. Προσέξτε με, για να γίνει πρόεδρος. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατον, διότι έχουμε υπογράψει ευρωπαϊκές συνθήκες και δεν μπορεί να κάνει διάλογο. Μα δικαιολογείται ότι κάνει πολιτεία. Ναι, δεν μπορεί να κάνει διάλογο. Δεν κάνουμε διάλογο. Θα εφαρμόσουμε τον νόμο και να σκιάσουμε. Τόσο... Ακούστε με. Αφήστε να συζητήσουμε τον νόμο. Γι' αυτό κόπηκε. Αφού δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Αφήστε με, σας παρακαλώ. Γι' αυτό κόπηκε τόσο άκομψα ο διάλογο, ο οποίο φυσικά είναι μια περιφρόνηση προ το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου και προ όλη την Εκκλησία. Λοιπόν, και πρέπει να ξανασυζητηθεί από την αρχή το πρόβλημα. Δηλαδή να τεθεί ακόμα στη Βουλή. Πάλι υπό συζήτηση η συνθήκη του Σέγγεν. Μου επιτρέπετε και θέλω να κλείσουμε με αυτό. Αν και το Μάστριχ. Αν μου επιτρέπετε ποτέ να κλείσουμε. Γιατί χωρίς το Μάστριχ. Κύριε Μεταξόπουλε, η Εκκλησία πάντως, δεν ξέρω ποια είναι η στόχευσή της ακριβώς, αλλά μάχεται για να διαφυλάξουμε κάποιες ιδιαιτερότητες, κάτι το οποίο το νιώθουν όλοι οι Έλληνες. Δεν λένε οι Έλληνες, έχω την εντύπωση τουλάχιστον, ότι δεν μπορούμε στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτή τη μυθοποίηση που έγινε και λίγο στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό μας να ξεχάσουμε και τις εθνικές ιδιαιτερότητες μας και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες μας. Ακόμη και τις θρησκευτικές. Κύριε Βαλιανάκη, σήμερα με έχετε εντυπωσιάσει. Έτσι. Σε αυτό συμφωνώ και το είπα εκ προημίου. Δεν βλέπω να ακούγονται πολλές φωνές προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτά τα ζητήματα. Μπορεί να είναι και ορθότατες. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Εδώ είναι. Το ζήτημα είναι τι αναγωγές γίνονται. Ακούστε, η Εκκλησία της Ελλάδος σήμερα είναι από τη μία μεριά μία ένωση πνευματική. Όπως κάθε Εκκλησία. Ελευθέρως προσερχομένων ανθρώπων ναι. που ασπάζουν το θρήσκευμα. Εγώ δεν ακούω ούτε από τα κόμματα ούτε από φορείς γενικότερα να λένε ότι έχει δίκιο σε αυτό ο Χριστόδουλος. Σε αυτό τουλάχιστον έχει δίκιο. Η κατεύθυνση είναι αυτή να ισοπεδωθούμε, να είμαστε όλοι ένα πράγμα. Να τεθεί σε δημοψήφισμα αυτό. Σας παρακαλώ. Πάτε να επειδή λοιπόν είναι τρισυπόστατη, η πρώτη της υπόσταση είναι αυτή. Η δεύτερη υπόσταση είναι ότι είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το οποίο υπόκειται σε όλες τις ρυθμίσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, έχει την περιουσία της, μισθοδοτούνται οι ιερείς από το κράτος και έχει και μια τρίτη υπόσταση. Που τίνει να προσλάβει διαστάσεις ανησυχητικές τελευταία. Mm-hmm. Εκείνη του πολιτικού κόμματος. Διότι οργανώνεται και εκφέρει λόγων ως πολιτικό κόμμα. Αυτά στο εάν η πρώτη της υπόσταση μόνο ήταν εκείνη που υπαγόρευε. Μου λέτε ότι δεν έχει την έξω δεκαετία μαρτυρία τώρα και μεταξύ την κριτική. Την οποία ασχέτως εσείς αν την λέτε έχει... θα την αντιμετώπισα διαφορετικά. Ασχέτως με αν την τρίτη όμως υπόσταση ανιστικό. Ρωτώ για το δίκαιο. Ασχέτως αν έχει την έξω την καλή μαρτυρία. Ως προς το ότι έχουμε υπερβάλει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ότι ναι, τίνουμε ναι, ναι. να χάσουμε αφομοιούμενοι σε ακριβώς. Ένα καζάνι ομοιογενειακό. Και για την ανάγκη να διαφυλάξουμε τα χαρακτηριστικά. Απολύτως δίκαιο έχει. Και τη δική σας γνώμη. Εγώ δεν συμφωνώ. Παράδειγμά μου είναι. Ανεπτυγμένες χώρες, είχα την ευκαιρία να είμαι πριν από λίγες μέρες στην Αυστραλία. Η Αυστραλία είναι μια χώρα που έχει δεχθεί ως πλούτο της τις διάφορες εθνικές ομάδες. Οι ομάδες αυτές θάλουν, δηλαδή περνάνε πάρα πολύ καλά. Και η δύναμη αυτού του κράτους είναι στη συνάντηση και στο πανηγύρι των διαφορετικών ανθρώπων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα μέσα σε αυτό το καζάνι που βράζει να αναδείξουν τη διαφορετικότητά τους. Δεν μπορείς και αυτό είναι η χαρά και η περηφάνεια του κράτους. Ενός ομοιόμορφου τρόπου ζωής, ο οποίος την ημέρα. Ομοιόμορφου τρόπου ζωής, αν είναι ότι έχω τη δυνατότητα να εκφραστώ ελεύθερα, αυτή την ομοιομορφία την απαιτώ. Και αυτό ελέγχεται. Δεν είναι και τόσο αξίο. Δεν έχουμε διαφορετικά ελεύθερα. Όχι, είναι ελληνικό χαρακτηριστικό. Αν πάμε να περάσουμε στην Ευρώπη, ότι το ελληνικό χαρακτηριστικό είναι ο ρατσισμός, λυπάμαι, δεν είναι δικό μας. Δεν υπάρχει καμία ευβολία. Λοιπόν, μην το παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι, για παράδειγμα, είναι. Μα το παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι χρειάζεται για την άλλη το κοκορέτσι που ζήτησε να κοπεί. Το κοκορέτσι που ζήτησε να κοπεί. Γιατί έχει βακτήρια μέσα για το στομάχι σα, όχι επειδή του αρέσουν οι Έλληνε. Προ Θεού, αλλά. Το κοκορέτσι επενδύει. Θα μακαριότατος και στη συνέχεια σας για το θέμα του βίντεο κλιπ. Άρα πρέπει να κλείσουμε θέμα, τώρα. Ναι, ένα λεπτούλι. Ο Μακαριότατος είπε ότι πρέπει στην Ενωμένη Ευρώπη να εισέλθουμε με τις αποσκευές μας που είναι η ταυτότητά μας, ο ελληνοορθόδοξος πολιτισμός μας. Πρέπει να πούμε το εξής. Αυτό είναι μια προϋπόθεση για να μπούμε στην Ευρώπη. Εμείς στην Ευρώπη όμως εισήλθαμε άνευ χώρων. Άρα τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εκτός αν τεθούν υπαρχείς. Δεν θέσαμε τέτοιους όρους ότι θα μπούμε με τις
ελληνοορθόδοξες προϋποθέσεις μας. Δεν τους το θέσαμε. Τις ελληνικές, είπαμε. Όχι, είπαμε μόνο τις ελληνικές. Να σημειώσω ότι λέει είπαμε ο Πρωθυπουργός κάτι πολύ αισιόδοξο, κύριε Βαλιανάτε, ότι η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή γιατί και η Ευρώπη είναι ελληνική και συμμετέχουμε, συνδιαμορφώνουμε και είναι στο χέρι μας ουσιαστικά, είπε, να παρασύρουμε εμείς την Ευρώπη σε ένα προσανατολισμό ελληνικό. Αυτό δεν γίνεται. Πατριάρχης είναι αρκετά αισιόδοξη σκέψη. Εφόσον παγκοσμιοποίηση είναι η αληφή, όχι. Εφόσον είναι δυνατότητα να τα χαρούμε όλα, ναι. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ και εσάς, κύριε Βαλιανάτε, και τον πατέρα Νεκτάριο και τον κύριο Μεταξόπουλο που ήταν κοντά μας για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας ακούσουμε στη συνέχεια για το θέμα του βίντεο κλιπ εσάς. Πάμε σε λίγες διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Πάκτου το τραγούδι «Έμαθα ελεύθερος να ζω», το οποίο συνοδεύεται μάλιστα και από ένα βίντεο κλιπ. Να το παρακολουθήσουμε. Ας ενωθούμε, η νέα τάξη μας καλεί να γίνουμε κονσέρβες στην ίδια μηχανή. Θα τρως, θα πίνεις και θα κοιμάσαι, θα σε ελέγχουν όπου πας, θα ζεις για να δουλεύεις και να τους τα κουμπάς. Δεν θέλω μεγάλο αφεντικό, γιατί έμαθα ελεύθερος να ζω και στους δρόμους θα το πω. Κράτησε την πίστη σφιχτά στα μεγάλα ιδανικά. Η πατρίδα δεν πουλιέται, η εκκλησία δεν πεθαίνει, η ιστορία δεν ξεχνιέται. Συνθήκες κάνει και συμφωνίες ο άθεος πολιτισμός. Δεν είσαι πλέον πρόσωπο, μοναχά ρυθμός. Ηγέτες κρίση και τραπεζίτες, ιδιοκτήτες καναλιών, μαθαίνουν στα παιδιά μας το δρόμο το σωστό. Δεν θέλω μεγάλο αφεντικό, γιατί έμαθα ελεύθερος να ζω και στους δρόμους θα το πω. Κράτησε την πίστη σφιχτά στα μεγάλα ιδανικά. Η πατρίδα δεν πουλιέται, η εκκλησία δεν πεθαίνει, ιστορία δεν ξεχνιέται. Μιλούν για ειρήνη και βομβαρδίζουν, μας ασφαλίζουν μ' απειλές. Οι αστυνομοί των λαών και οι ανθρωπίστες. Αγάπη, αλήθεια, δικαιοσύνη, τα τρώει ο εξυγχρονισμός. Κρατήσου, αδελφέ μου, υπάρχει και Θεός. Δεν θέλω μεγάλο αφεντικό, γιατί έμαθα ελεύθερος να ζω και στους δρόμους θα το πω. Κράτησε την πίστη σφιχτά στα μεγάλα ιδανικά. Η πατρίδα δεν πουλιέται, η εκκλησία δεν πεθαίνει, η ιστορία δεν ξεχνιέται.
Ένα βίντεο κλιπ που ομολογμένως εντυπωσίασε, θετικά εντυπωσίασε και είναι κοντά μας, εξακολουθεί να είναι κοντά μας ο πατέρας Νεκτάριος Μουλατσιώτης. Κοντά μας είναι και ο πατέρας Παντελεήμων και ο πατέρας Αγουστίνος. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Να πούμε ότι είναι στο συγκρότημα, τραγουδάει ο πατέρας Παντελεήμων, έχουμε ξαναμιλήσει εδώ. Και ο πατέρας Αυγουστίνος είναι στο συγκρότημα, είναι συγκρότημα αυτό. Είπαμε επανειλημμένως ότι δεν υπάρχει συγκρότημα. Δεν υπάρχει μουσικό συγκρότημα που παίζουν κάποιοι μοναχοί κάποια όργανα. Όχι, όλα τα όργανα που ακούμε μέσα. Όχι, θα ήταν κακό. Όχι, δεν είναι λέω κάτι τέτοιο. Αλλά παρεμηνεύτηκε λίγο. Πρέπει να πούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι μόνο ο κιθαρίστας είναι ζωντανό λαϊκό πρόσωπο, φίλος της Ιεράς Μονής. Όλα τα υπόλοιπα είναι μέσω κομπιούτερ. Όλα τα μηχανήματα τα υπόλοιπα. Στις κατασκηνώσεις όμως έρχονται παιδιά τα οποία παίζουν όργανα όταν τα τραγουδάνε ζωντανά στις κατασκηνώσεις. Γιατί είναι τραγούδια των κατασκηνώσεων της Μονής. Και ο πατέρας Παντελεήμων παίζει κιθάρα. Και ο πατέρας Παντελεήμων παίζει. Συνοδευτικά, ναι. Συνοδευτικά. Αλλά μέσα στο CD δεν έχω παίξει. Εγώ μέσα στο CD όχι, δεν παίζει. Κιθαρίστας. Το οποίο βίντεο κλιπ ήταν και το τραγούδι ήταν προφητικό. Δεν είναι τωρινό. Δεν έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Ναι, την είχε προβλέψει την επικαιρότητα. Είχαμε ξαναέρθει εδώ πριν κάποιο μήνες, οπότε... Η αλήθεια είναι ότι η παγκοσμιοποίηση και το ότι βαδίζουν να μας κάνουν όλους, όπως είπαμε, βάσει του νόμου προηγουμένως, ένα νούμερο, και το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, ότι με αυτό το νούμερο θα μείνουμε, δεν είσαι πλέον πρόσωπο, όπως λέει το βίντεο κλιπ, ακριβώς, αλλά είσαι μονάχα ένας αριθμός. Πρέπει να το εντοπίσουμε αυτό το πράγμα, ότι θα είμαστε όλοι ένας αριθμός. Και πρέπει να πούμε ότι αυτός ο αριθμός μπορεί να μην είναι πάνω στην ταυτότητα. Η συνθήκη του Σέγγεν και όλες οι συνθήκες που έχουν υπογραφεί λέγουν προς τις κυβερνήσεις όπου θέλετε τοποθετήστε το. Δηλαδή μπορεί να μην μπει στην ταυτότητα και να μπει στο δίπλωμα οδηγήσεως. Μπορεί να μπει στο διαβατήριο, μπορεί να μπει στην κάρτα υγείας, αρκεί να μπει ο ενιαίος κωδικός αριθμός. Δηλαδή ένας αριθμός που θα είναι ο μοναδικός για όλα. Ο μοναδικός για όλα. Αυτή την κάρτα πρέπει να τους πούμε ότι δεν τη θέλουμε. Σας ευχαριστώ γιατί έμαθα ελεύθερος να ζω. Δεν θα πάρουμε γιατί έμαθα ελεύθερος να ζω. Μουσική και στίχη. Μουσική την έχω γράψει εγώ. Τους στίχους έχουν συνεισφέρει οι πατέρες από το μοναστήρι μαζί με εμένα, καθώς και τα παιδιά από την κατασκήνωση. Α, οι στίχοι είναι από κοινού έτσι. Τα τραγούδια δημιουργούνται το καλοκαίρι στις νεανικές κατασκηνώσεις που έχει το μοναστήρι. Εμπνέστηκε από το περιβάλλον που είναι έτσι. Και από τον παλμό των παιδιών. Και από τον παλμό των παιδιών και. Μην ξεχνάτε ότι κοντά μας έχουμε 250 παιδιά που είναι ηλικίες 18, 17, 20 χρονών. Οπότε αυτομάτως κανείς μπορεί να καταλάβει ότι ζούμε στον παλμό της νεολαίας. Ναι, βράζει το έλεγχο. Πατέρα Παντελεήμων, να σας το ρωτήσω. Δεν σκέφτεστε ότι ίσως παρεξηγηθείτε και κάποιοι που γνωρίστε ροκ συγκρότημα, φίρμα, ο πατέρας Παντελεήμων που εμφανίζεται να τραγουδάει. Μα όχι, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Ναι, μπορεί να μην είναι. Λέω πως σας παρεξηγήσουν κάποιοι. Μπορεί να υπάρξουν και κάτι που θα το πούνε αυτό. Και μέχρι στιγμής πάντως ο Δής Ευρέθη. Αφήστε να μιλήσω. Ναι, όχι να πω τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Ναι. Αντιθέτως, ως προς το CD που πρωτοβγάλαμε και το πρώτο παρουσιάσατε, πρέπει να πούμε και να σας ευχαριστήσουμε, πρέπει να πούμε ότι ουδέν σχόλιων αρνητικών είχαμε. Αντιθέτως, είχαμε τα συγχαρητήρια σχεδόν της πλειοψηφίας της ιεραρχίας μας. Δεν βρέθηκε καμία αντίδραση. Και τα συγχαρητήρια και του Μακαριωτάτου. Συλλόφωνα σχόλια μέσα από την εκκλησία δεν υπήρξαν. Όχι. Όχι. Ωραία. Κοιτάξτε, εμφανιστήκαμε. Να πω κάτι. Εμφανιστήκαμε επειδή πιστεύουμε ότι έχουμε κάτι σημαντικό να πούμε. Αλλιώς δεν είχαμε κανένα λόγο. Μοναχοί είμαστε. Έτσι. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Πάντως, είναι ένας εναλλακτικός τρόπος. Αρκετά αποτελεσματικός προσέγγιση στο νέο. Και αναφερθώ στο πριν που είπε ο πατήρ Νεκτάριος, λίγο προηγούμενα, είπε το εξής, ότι το μοναστήριο έχει κατασκηνώσεις. Να διευκρινίσουμε κάποιες τις κατασκηνώσεις, συνηθίζεται να συμβάλλει κάποιος με ένα μικρό ποσό. Το μοναστήριο λοιπόν κάνει την εξής προσπάθεια. Ενώ φιλοξενεί 200 με 250 παιδιά κάθε καλοκαίρι, τα φιλοξενεί δωρεάν. Που συνήθως κάθε παιδί σε κατασκήνωση πληρώνει 20-25. Έχω ακούσει και το ποσό των 40.000. Έχετε μείνει πίσω. Μας είναι δωρεάν. Άρα λοιπόν, επειδή κουβεντιάζαμε με κάποιο κύριο τώρα πριν έρθουμε εδώ, για την κοινωνική προσφορά είχε νοικότερα της εκκλησίας. Βέβαια το μοναστήρι δεν είναι εκκλησία, αλλά είναι μέσα στην εκκλησία και η Μονή. Να λοιπόν μια από τις μικρές προσφορές, θα λέγαμε, που μπορεί να προσφέρει στους νέους. Ταυτόχρονα τους διασκεδάζει με ωραίους τρόπους, τους προτείνει ωραία τραγούδια, ωραίους στίχους. Και συγχαρητήρια που ανακρίνεται και το έργο της εκκλησίας. Είναι, σας ευχαριστούμε, αλλά εγώ θα έλεγα για το εξής. Είναι ένα τραγούδι που κάποιος θα μπορούσε να το πει ένα τραγούδι ακόμη και πολιτικής διαμαρτυρίας. Γιατί όχι. Έτσι? Γιατί όχι. Γιατί να μην έχει πολιτικό λόγο γιατί η εκκλησία. Η εκκλησία δεν πρέπει να. Πολιτικό λόγο. Πώς να ασχολείται με τον άνθρωπο. Αντιθέτως, θα σας πω ότι όταν γράφουμε το βίο ενός Αγίου, γράφουμε πάνω. Βίος και πολιτεία του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου. Βίος και πολιτεία Σάββατο Υγειασμένου. Δηλαδή, πώς πολιτεύτηκε.
Αλίμονο αν η Εκκλησία δεν κάνει πολιτική. Κομματική δεν μπορεί να κάνει. Και είναι η Εκκλησία. Και ιδιαίτερα αιχμηρό για την κυβέρνηση. Κάποιο τείχο λέει τα λόγια τα τρώει ο εξυγχρονισμό. Κρατήσω, υπάρχει ο Θεό. Ναι, εκεί δεν είναι. Εκεί δεν είναι. Όχι, δεν είναι καμία σχέση. Καμία σχέση με τον κύριο Πρωθυπουργό. Μιλάμε γενικότερα τη παγκοσμιοποίηση. Γιατί αναφέρεται από την αρχή, εμπρός λαΐας ενωθούμε. Η νέα τάξη μας καλεί. Και εδώ θέλω να πω για τη νέα τάξη. Η νέα τάξη πραγμάτων, πρέπει να εντοπίσουμε ότι τι σημαίνει νέα τάξη πραγμάτων. Ποιοι είναι τα πράγματα καταρχάς. Ποιοι είναι τα πράγματα. Τα πράγματα πρέπει να εντοπίσουμε ότι είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε. Έτσι, τα οποία, έτσι είναι ότι θα μας αντιμετωπίσουν. Τα οποία, μα θα γίνουμε νούμερο. Όπως είναι στο ράφι, το clean. Όπως είναι το ράφι, ότι δεν κάνουμε και διαφημίσεις. Τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τα οποία θα μας βάλουν με νέα τάξη. Με νέα τάξη θα μας βάλουν τα πράγματα. Θα μας βάλουν όπως εκείνοι έχουν αποφασίσει πριν από εμάς, για εμάς. Αλλά εμείς ξαναπαντούμε. Δεν θα πάρουμε ευχαριστώ. Γιατί έμαθα ελεύθερος να ζω. Πατέρα Παντελεημόνα, έχω σημειώσει ορισμένους στίχους. Δεν θέλω μεγάλο αφεντικό. Θα ζεις για να δουλεύεις και να τους τα ακουμπάς. Μήπως κάποιοι πούν ότι. Ακόμη ότι είναι και αναρχική αυτή η στίχη. Είναι πολύ ρεαλιστική όμως, πιστεύω. Δεν φοβάμαι κάτι τέτοιο. Όχι, δεν φοβάμαι κάτι τέτοιο. Εφόσον μιλάμε για την πραγματικότητα σήμερα, εφόσον μιλάμε για έναν τρόπο ζωής. Να τους τα ακουμπάς. Όχι, για έναν τρόπο ζωής που έχει επιβληθεί στον κόσμο, από το πρωί στο βράδυ να δουλεύει, να εργάζεται και να μην ασχολείται με τίποτε άλλο. Ούτε κάνουμε το ίδιο τον εαυτό. Την αλήθεια, δηλαδή. 1η Μαΐου αγωνιζόμαστε για το 8ωρο και το γιορτάζουμε όλοι, αλλά νομίζω δεν υπάρχει ίσως όλοι υπάρχει η σκέψη 15ωρο. Να σταματήσουμε το γιορτάζουμε, γιατί πλέον δουλεύουμε 15 και 16 ώρες. Είναι γεγονός πραγματικότητα. Να πω εδώ για τα τραγούδια, ότι δεν έχουν το ύφος, ή για το βίντεο κλιπ ας πούμε, δεν έχει το ύφος και το συνήθες βίντεο κλιπ που λέμε. Τι έχει ένα βίντεο κλιπ σύγχρονο, δείχνει ένα τραγουδιστή. Το 90% του βίντεο κλιπ είναι το πρόσωπό του. Είναι ένα επαγγελματικά μονταρισμένο και γυρισμένο βίντεο κλιπ. Ναι, έκανε καλή δουλειά. Θα μιλήσουμε πατέρα, για τον Αυγουστή. Ναι. Ένα επαγγελματικό λοιπόν βίντεο κλιπ των σύγχρονων τραγουδιστών, κατά κόρον, δείχνει το πρόσωπο του ανθρώπου αυτού, του τραγουδιστού, και προσπαθεί με διάφορες εικόνες να δείξει συνήθως πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με τους στίχους. Εδώ λοιπόν έχουμε τραγούδια. Γιατί όλοι είναι πανομοιότυποι μεταξύ τους οι στίχοι των σύγχρονων. Τα τραγούδια που έχουμε είναι τραγούδια τα οποία θα μπορούσα να το ονομάσω, επιτρέψτε μου. Υπάρχουν πολλοί συμβολισμοί πάντως και μέσα από τις εικόνες. Διαχρονικά τραγούδια. Δηλαδή και μετά από 10 χρόνια τα τραγούδια αυτά θα ακούγεται. Όπως και τα υπόλοιπα βέβαια. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι το βίντεο κλιπ είναι εκπροσώπηση ενός CD που υπάρχει με άλλα νέα τραγούδια τα οποία εξίσου είναι διαχρονικά. Mm-hmm. Δεν είναι σήμερα και τελειώνει. Γιατί περιέχουν μηνύματα της Εκκλησίας. Λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο. Πρέπει να σας πω πολλοί κόσμος και ρωτά πού μπορεί να προμηθευτεί το CD. Ναι, και θέλω να μου πείτε και πού θα διαθέσετε και τα έσοδα από τις πωλήσεις αυτές. Το CD βρίσκεται σε όλα τα δισκοπολία που πολλούν, δηλαδή CD και κασέτες με τραγούδια κοσμικών τραγουδιών. Α, μάλιστα. Εκεί όπου υπάρχει κοσμικό τραγούδι, στα μεγάλα τουλάχιστον υπάρχει. Σε όλα παντού, σε μεγάλες πόλεις, στα μεγάλα δισκοπολία υπάρχει. Το θα το ζητήσουν με τον τίτλο «Έμαθα ελεύθερος να ζω». Γιατί διακινείται από εταιρεία, δεν διακινείται από εμάς. Διακινείται ακριβώς από εταιρεία. Εμείς δεν παίρνουμε ένα πολύ μικρό ποσό από αυτό. Ή το οποίο, δώστε μου το ροκ συγκρότημα της Εκκλησίας. Το οποίο να σας πω το εξής. Ναι, θα το ξέρουν όλοι, το CD των μοναχών. Ναι, έτσι έχει κυκλοφορήσει. Το οποίο, όπως το λένε, πρέπει να πούμε ότι τα έσοδα, επειδή όπως είπε ο πατήρ Αυγουστίνος, τα παιδιά ξοδεύουμε κάποια εκατομμύρια για να τα ιστούνε. 250 παιδιά, 2 μήνες το καλοκαίρι. Τα χρήματα πηγαίνουν ακριβώς εκεί τα έσοδα. Είπαμε και προηγουμένως είναι δωρεάν οι κατασκηνώσεις αυτές που έτσι οργανώνει. Και να πούμε και το βίντεο κλιπ, πώς έγινε. Δηλαδή, ναι, τα χρήματα, όπως ξέρετε, ένα βίντεο κλιπ. Υπάρχει βίντεο κλιπ με 1-2 εκατομμύρια, υπάρχει με 5, υπάρχει με. Και με 10 εκατομμύρια. Υπάρχουν κρυφά. Θα αντίθετο ένα ερώτημα. Πού βρέθηκαν τόσα χρήματα, ετέθηκε χθες από τους δημοσιογράφους, τόσα χρήματα να γίνει το βίντεο κλιπ αυτό. Να πούμε ότι είναι προσφορά ενός επαγγελματία, γνωστός είναι στους χώρους του δικού σας, αλλά θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Σεβαστό είναι αυτό. Και τον οποίο να ευχαριστήσουμε δημόσια. Να ευχαριστήσουμε δημόσια. Για την προσφορά του, γιατί δεν είναι αυτή η μόνη προσφορά του που ξεκίνησε με το ομώνυμο τραγούδι που έχει το CD, αλλά φτιάχνει αυτή τη στιγμή και θα φτιάξει, μας είπε, όλα τα τραγούδια. Και τα 10 τραγούδια που έχει το CD θα μας τα κάνει δωρεάν, επειδή του αρέσουν το ότι αυτά που λέει ο πατήρ Παντελεήμων έχουν εικόνα. Δηλαδή τα λόγια μετατρέπονται σε εικόνα. Ναι, ναι, ναι. Και είναι στην πραγματικότητα. Δεν είναι, ας πούμε. Ένα εικονοποιημένο τραγούδι. Ένα εικονοποιημένο τραγούδι. Είναι ένα έργο, θα έλεγε κανείς. Και κάτι τελευταίο. Δώσατε 2 συναυλίες, αν δεν κάνω λάθος, σε κλειστούς χώρους. Ήρθε η ώρα για κάτι μεγαλύτερο, για μια συναυλία ανοιχτή, για παράδειγμα. Εδώ κοιτάτε. Λέω, σε μια συγκέντρωση που ίσως οργανώσει η Εκκλησία για τις ταυτότητες. Εάν ο Μακαριότατος το θελήσει, εμείς δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση.
Καθότι πρέπει να πω ότι σε αυτό που είπατε και προηγουμένως, χριστιανικά τραγούδια πάντοτε υπήρχαν. Ναι. Αλλά ήταν τα Χριστιανόπουλα, θα πάμε με χαρά. Πρέπει να αλλάξει το ύφος. Mm-hmm. Και αυτοί πάντοτε που τραγουδούσαν και αυτά τα τραγούδια. Να ο εξυγχρονισμός και στην εκκλησία. Ναι. Αυτά τα τραγούδια που τα τραγουδούσαν. Τι μας κατηγορούν για μεσαίωνα. Ναι. Τώρα κατά πόσο μπορούν να λένε πολλοί, βγαίνουν οι παπάδες και είναι μεσαιωνιστές. Εάν είναι μεσαιωνιστής κάποιος που κάνει βίντεο κλιπ, τώρα στο κρίνει ο καθένας που μας ακούει. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι. Τα τραγούδια αυτά. Έχετε προσφέρει το CD στον Αρχιεπίσκοπο. Βεβαίως. Και είχαμε τα συγχαρητήριά του. Και είχαμε τα συγχαρητήριά του. Και από σε όλους τους αρχιερείς. Ο Αρχιεπίσκοπος προτρέπει να εργαστούμε στην νεολαία. Είναι δυνατόν. Θα είχαμε έρθει προτρέπει την περιοχή στην Ιντερνετ. Όλων των σύγχρονων μέσων. Λοιπόν, εδώ έκανε Ιντερνετ καφέ και άλλα πράγματα. Λοιπόν, για να προσεγγίσουμε την νεολαία, να πλησιάσουμε. Πρέπει λοιπόν να πούμε το εξής, ότι τα συγκεκριμένα τραγούδια, όπως τώρα ετοιμάζουμε και ένα νέο αυτή τη στιγμή. Που ομιλούμε, γράφουμε ένα νέο CD, το οποίο περιέχει και αυτό πολύ όμορφα τραγούδια. Αλλά πάντοτε υπήρχαν τα χριστιανικά τραγούδια. Mm-hmm. Και πολλές φορές τα τραγουδούν. Έχουν τα χριστιανικά μηνύματα. Προσέξτε με, τα τραγουδούν κληρικοί. Τα κοινωνικά μηνύματα. Αν ακούτε, τα τραγουδούν κληρικοί. Δηλαδή, όταν ακούμε τα Χριστιανόπουλα, θα πάμε με χαρά, ή άλλα τραγούδια, χτίστε μπρος κτλ. Πολλές φορές τα χριστιανικά τραγούδια τα τραγουδούν πρώτα οι κληρικοί. Και τα τραγουδούν πού? Όταν πάτε σε ένα κατηχητικό στην ενορία σας και σας μαθαίνει τραγούδια, ο κατηχητής πολλές φορές είναι ο ιερέας. Ο ιερέας τραγουδάει με τα παιδιά. Αυτό λοιπόν, γιατί να ντραπούμε να το κάνουμε δημόσια. Να βγει δημοσίως. Να μην τραγουδάει μόνο αυτό, ιερέα, που κάνουμε, αυτό που κάνουμε μέσα στην ενορία και τραγουδάμε με τα παιδιά, παίζουμε με τα παιδιά. Το πιστεύετε ότι μιλάμε στα παιδιά και ανοίγουμε θέμα για το σεξ? Ελεύθερα και μιλούν. Και λένε τις απόψεις τους για τις εκτρώσεις, για τα προφυλακτικά, για ό,τι όπως είναι πολύ κατασκευαστικά. Λοιπόν, η Εκκλησία μιλάει πάντοτε και τραγουδάει και μιλάει και ενδιαφέρεται. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα οποία γράφονται τα λόγια, θα προσέξετε ότι είναι λόγια τα οποία άπτονται με τις πραγματικότητες, δεν ξεφεύγουν καθόλου από το δόγμα. Mm-hmm. Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά, πότε θα είναι έτοιμο το καινούριο CD? Για να το πρώτο παρουσιάσουμε. Ναι. Στο νέο έτος. Στην αρχή του νέου έτους, πιστεύουμε. Να πω και ένα τελευταίο που μιλάμε για εξυγχρονισμό. Επειδή το CD που κάναμε, ναι, μεν φαίνεται πρωτοποριακό στους εκκλησιαστικούς χώρους, ωστόσο δεν είναι πρωτοποριακό. Έτσι, κατά ψήματα, τώρα πλέον φεύγουν τα CD από την αγορά, το ξέρουν όσοι ασχολούνται με την τεχνολογία. Εμείς λοιπόν θα πρωτοτυπήσουμε και εδώ, διότι εάν ευδοκίσει η σκέψη του αγαπητού φίλου που μας πρόσφερε το βίντεο κλιπ και γίνουν όλα, θα φτιάξουμε και εμείς το πρώτο DVD εκκλησιαστικό. Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.